Πάω με τρόπο. Κάντινα. Κατερίνα Σιγάλ. Μήπως ήμασταν μαζί στη βάφτιση και δεν το ξέρω. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Ορίστε και το βιβλίο. Α, έχεις γράψει και βιβλίο. Ναι, ναι. Ποίηση αφετηρία. Κατερίνα Σιγάλα. Γουστάρω, κοριτσάκι. Με τις ανησυχίες σου, τις ποιητικές σου ανησυχίες. Ναι, υπάρχουν και αυτές. Είσαι και ραδιοφωνική παραγωγός, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Στον Fresh Radio Athens. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες μου, έχεις πέσει θύμα ζήλιας, φίλη. Ναι, έχω πέσει θύμα ζήλιας. Δηλαδή, σε έχει αυτό το πράγμα... Βασανίσει. Βασανίσει, ε. Ναι, 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 ναι. Ήμουνα με έναν άνθρωπο 1,5 χρόνο. Δεν θα ήσουν και με άλλο όν. Με ανθρώπους είμαστε συνήθως. Και ενώ στην αρχή όλα ήταν πολύ όμορφα, πολύ βατά, συνοδοιπόρος στα όνειρά μου. Στην αρχή έτσι το έργο, συνοδοιπόρος και τα λοιπά. Στην αρχή όλα είναι μια χαρά. Μετά έρχεται το ζόρι. Όταν λοιπόν μετά από κάποιους μήνες αποφάσισε να... όχι να το επισημοποιήσουμε, να το κάνουμε λίγο πιο σοβαρή τη σχέση μας. Διαβάζω τα ποίηματά σου, μου αρέσουν πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στην αρχή όλα καλά, συνοδοιπόρος, ναι, ναι, ναι. Κεραυνοβόλος έρωτας. Συνταξιδιώτης όλα. Ναι. Ωραία. Όταν λοιπόν του αρνήθηκα... Κοντά στην ηλικία σου αυτός. Λίγο μεγαλύτερος. Ωραία πράγματα δηλαδή, συμβατά. Ναι, ναι, και στον περίγυρό μας φαινόμασταν το ταιριαστό, το τέλειο ζευγάρι. Okay. Ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν λοιπόν ήρθε η συζήτηση για να το επισημοποιήσουμε και του αρνήθηκα, όχι ότι δεν ήθελα. Ήθελα, αλλά όχι την δεδομένη στιγμή. Ναι. Είχα άλλες προτεραιότητες. Ήθελε επισημοποίηση αυτός. Ναι. Τι ηλικία έχεις εσύ? 25 είμαι τώρα. Είσαι τώρα 25? Ναι. Και τότε πόσο ήσουνε? 21-22. Α, και ήθελε επισημοποίηση τα 21. Δεν ήθελες εσύ όμως, ε? Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Ούτε τώρα θέλω. Αλλά... Εκεί στράβωσε που εσύ του αρνήθηκες την επισημοποίηση. Ναι. Βασικά άλλαξαν πολλά. Ήταν ότι ήταν πολύ έξυπνος. Το πήγαινε δηλαδή... Άρχισε και με απομάκρυνε από το περιγυρό μου, από τις φίλες μου. Mm. Είμαστε, ας πούμε, 6 κολλητές. Άρχισε και τις έβλεπα μία φορά τη βδομάδα και αν. Ζήλευε αυτός, ε. Πάρα πολύ. Βγαίναμε έξω, μπορεί να ερχότανε, ξαφνικά. Mm. Και αν δεν ερχόταν εκείνος, για να μην φανεί ότι με ελέγχει, έστελνε φίλους του. Mm-hmm. Να δει ότι είμαι εκεί. Α, έστελνε για να δει τι παίζει, ε. Ναι, αυτό είναι το πιο... Το light. Το light. Μπορεί, ας πούμε, να βγαίναμε για ποτό, ζευγάρια, και να βάζε, να έλεγε, ας πούμε, στα αγόρια, να βάλουμε τα κορίτσια από εδώ, έτσι ώστε να βλέπουν τοίχο. Μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, στο μπάνιο, να με έπαιρνε από πίσω, να λέει 2 λεπτά άργησε, Κατερίνα, πού είναι. Να σου πω εσύ, Κατερίνα μου, του είχες δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα? Όχι, όχι, όχι. Είχε δει, ας πούμε, εκδηλώσει θαυμασμού για σένα, περίεργες και είχε σαλτάρει? Όχι, και... όχι, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μου, επειδή είχα πει ότι θα είμαι με αυτόν τον άνθρωπο και τέλος, είναι μέχρι να πω ότι έχω σχέση. Αν το πω, είναι τέλος εκεί. Ήμουνα δουλειά, σπουδές, γιατί τότε σπούδαζα στο θέατρο και στο χορό. Και στη Γαλλική ήμουνα σχολές, σπίτι, δουλειά, αυτό. Και μαζί του. Μάλιστα. Αλλά αυτός τράβαγε ζόρι, τρελό και ζήλευε πάρα πολύ ο τύπος. Πάρα. Σε βαθμό μου λες ή να έρχεται για να τσεκάρει εκεί που πίνεις καφέ με τις φίλες σου ο ίδιος, ή να στέλνει τραβεριτζίδες δικούς του για να κάνουν ρεπεράζ στο χώρο. Ναι. Και την ίδια στιγμή όταν πήγαινες εσύ ακόμα και στο Βεσέ, να πούμε για πάρτι σου, αυτός έψαχνε να δει τι κάνεις εσύ. Ναι, 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 ναι. Χωρίς όλα αυτά να του έχεις δώσει εσύ δικαίωμα κανένα. Όχι, 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 όχι. Μας, εσύ είχες κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό να δεις τι παίζει, μήπως ο άνθρωπος ήταν, ας πούμε, είχε θέματα κτλ. Όχι. Αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι τελικά την ειλικρίνεια δεν τη θέλουν πολύ. Οι άνθρωποι γενικά. Τον πλήγωσε ή τον ευρίασε, μπήκε ο εγωισμός μέσα του και καλά ότι εσύ γιατί δεν με θες. Δεν ήταν άνθρωπος που είχε... Αυτός τράβωσε όταν εσύ του είπες ότι δεν θες να παντρευτείς και να ψημοποιήσεις. Και όταν έβλεπε, που είναι πολύ σημαντικό, όταν έβλεπε ότι αρχίζω και... Τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο. Όταν άρχιζα λοιπόν και κυνηγούσα πολύ τα όνειρά μου και ήταν υπέρ μου, αλλά δεν πίστευε τελικά ότι θα τα κατάφερνα, άρχιζε και λέγε, όπα θα τη χάσω. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι άρρωστα σκέψη όμως, διότι υποτίθεται ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θέλεις να προχωρήσει τη ζωή του, θέλεις να καταξιωθεί, θέλεις τα όνειρά του να τα
κερδίσει, δηλαδή είναι... θέλει να τα καταφέρει. Και είναι μεγάλο λάθος και θέλω να το πω αυτό. Και σε γυναίκες και σε άντρες όμως. Είναι ερωτικό εντελώς. Εννοείται. Δεν ξέρει ότι άλλο δεν θέλει το καλό σου. Βέβαια. Υποτίθεται ότι ο άνθρωπος που σε αγαπάει είναι μαζί σου στα όνειρα. Αρρωγός και σε στηρίζει και τα λοιπά. Να σου πω τώρα και πώς τελείωσε αυτό το έργο, έκανε κι άλλο αυτός. Πάρα πολύ. Για δώσε. Καταρχάς. Αυτά ήταν τα light μου, αυτά τα light. Καταρχάς πρέπει όταν συνειδητοποιούμε, όταν βλέπουμε ότι μια τέτοια κατάσταση καταντάει αρρωστημένο, ναι, καλύτερα να φεύγεις από την αρχή. Εγώ έκανα το λάθος και έμεινα. Το πάλεψες, ε? Το πάλεψα. Έλεγα, οκ, το κάνει από αγάπη. Έλεγα, το σκεφτόμουν έτσι. Είχε τύχει να τσακωθούμε και να με κλειδώσει μέσα στο δωμάτιο και να επειδή ήταν, έβγαινες από το παράθυρο και έβγαινες στο δρόμο, να βγω από το, από το παράθυρο. Να σε κλειδώσει μέσα στο δωμάτιο. Ναι. Για να μην φύγω. Βράδυ. Είχε τύχει να με τραβήξει από το πουκάμισο, να μου το σκίσει και πανικοβλήθηκα εγώ εκείνη τη στιγμή. Έφυγα, έτρεξα και έφυγα έτσι όπως ήμουνα. Ξέφυγε το πράγμα τελείως πια. Ναι, είχε τύχει πάνω στη μηχανή, να είμαστε στην Εθνική και επειδή μία παρέα αγοριών είπε τι είπε τέλος πάντων, δεν είπε κάτι χυδαίο. Και επειδή το είπανε, τους... πραγματικά τρέχαμε με ηλικιώδη ταχύτητα. Ναι, ναι. Δηλαδή κάτι να γινότανε. Δηλαδή στην πέση να έπεσε κάποιος από αυτούς που ήταν στην ναι, μηχανή. Ναι, ναι. Εντάξει. Και στράβωσε ο δικός και τους πήρε από πίσω και έτρεχε. Ναι, και καλά να στραβώσει με αυτούς. Μετά τα ακούγα κι εγώ. Υπήρχε δηλαδή λεκτική βία. Βία να σηκώσει χέρι, δεν υπήρχε περίπτωση, θα του το κόβα. Ναι, απλώς και αυτό δεν ήταν λίγο που έκανε. Όχι, τώρα, όχι, το όχι. Κλείδωμα που μου λέει στο δωμάτιο. Μα για άνθρωπο που μπορεί όχι. να έχει και ψήγμα κλειστοφοβική, ας πούμε, γενικότερα. Εν τω μεταξύ, το αστείο ήταν ότι δεν είχε κάτι να ζηλέψει από μένα. Δηλαδή ήταν και πολύ εμφανίσιμος. Μάλλον θα είχε να ζηλέψει, διότι δεν είχε αυτοπεποίθηση ο τύπος. Έτσι Φίλοι. Φαίνεται. Τι να το κάνεις, να είσαι εμφανίσιμος και να είσαι ωραίος κτλ. Και να μην έχεις αυτοπεποίθηση. Και βλέπεις κάτι τέρατα να πούμε, τα οποία είναι αυτοπεποιθησάτα. Έλα μου, και λες είναι πάρα πολύ γοητευτικά. Συμφωνείτε, χωρίτσια. Ναι. Και βλέπεις ωραίους και είναι χάλια. Ένιωθε μάλλον ότι του έπαιρνα τα ενία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί... Πόσο καιρό διήρκησε η σχέση? 1,5 χρόνο περίπου. Α, το πήγες 1,5 χρόνο. Ναι, περίπου. Αλλά δεν τελείωσε. Ήταν, ας πούμε, τότε είχα πρόβλημα και με, τα... με το προφίλ μου. Και δεν ήταν ότι ήταν το όνομα. Με, το προφίλ σου. Με τα προφίλ που έχουμε την, στο ίντερνετ. Α, στα social. Σας... Ναι. Ναι. Ξέρω, εγώ και εγώ με τα προφίλ μου μερικές φορές έχω. Μπερδεύομαι με τα και προφίλ. Καλά. Γιατί απάντησες, θα το δεχόμουν. Αλλά. Γιατί σου στέλνει. Με ρωτάς γιατί μου στέλνει. Είναι παράλογο. Ή να ψάχνει τα κινητά κρυφά. Να του λες, έψαξες το κινητό μου. Όχι, εγώ δεν έκανα τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Αλλά δεν τελείωσε ήρεμα, δηλαδή μετά είχαμε, μου έστενε ραβασάκια απειλητικά. Όταν έβλεπε, στην αρχή έκανε κινήσεις πολύ ωραίες, για να με ξαναφέρει πίσω, ότι δεν θα ξαναγίνει. Καταλάβαινε ότι γινόταν ναι. ρόμπα και προσπαθούσε να το μαζέψει μετά, φαίνεται. Ναι. Και εσύ το πάλεψες, γιατί τα χρέωνες όλα στην αγάπη. Ο τύπος όμως το αγρίεψε πολύ και σε ένα μέσα σου... ο εαυτός σου είπε πάρ' τα αλλιώς για θα βρεις. Ναι, δεν γινόταν. Μάλιστα. Όταν ειδικά μου είπε, μου δίνει ένα χαρτί και μου λέει: ωραία, βάλε μου λέει τις προτεραιότητές σου. Του λέω: θέατρο, οικογένεια, μου λέει δεν ταιριάζουμε. Μου λέει δεν θες οικογένεια. Μα του λέω: στην ηλικία που είμαι, εννοείται πως δεν θα θέλω οικογένεια. Δεν θα είχα πρόβλημα να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο ή με οποιονδήποτε άλλον. Και στην πορεία να πήγαινε έτσι. Όχι σε κλουβί, να μπω σε κλουβί, να με εγκλωβίσει ο άλλος, ούτε να τον εγκλωβίσω. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και αν είναι συνοδοιπόρος μαζί μου, όπως και εγώ με αυτόν. Να σου πω και κάτι άλλο, Κατερίνα, τώρα μεταξύ μας. Συνοδοιπόρος και συνταξιδιώτης, να πούμε και στην Ταραβεριτζής, όταν είσαι 21 χρόνων, δεν υπάρχει συνοδοιπόρος κανένας. Συμφωνώ. Εμείς και το μυαλό μας είμαστε. Εδώ είμαστε 150, φτάνουμε και δεν έχουμε συνοδοιπόρο. Δηλαδή, τι συνοδοιπόρο και να είχαμε να λέγαμε. Εμείς, ο εαυτός μας είμαστε και η πάρτη μας αυτή τη ζωή. Και βεβαίως άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν μόνο χαρά και τους δίνουμε αγάπη κτλ.
Τι συνοδοιπόρο να πούμε, πόσο να μα είσαι τώρα στα 21, όταν είσαι και ωραίο κοριτσάκι, και όταν είσαι και φιλόδοξη, και όταν γράφει και ποιηματάκια. Πώ να το παλέψει τώρα να μα είσαι με 21, στα 21, να πούμε, θα του πα συνοδοιπορηλίκη μέχρι τα 150. Η αλήθεια δεν γίνεται, είναι δεν πηγαίνει η άσκηση. Και ο δυναμισμό φοβίζει πολύ του άντρε. Είσαι δυναμική εσύ, ε. Ναι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να μου πει ο άλλος, να έρθει κάποιος στη ζωή μου και να μου πει τέλος, θα κάτσει σπίτι, τέλος ό,τι με, ό,τι ασχολείσαι, ή να μην καταλαβαίνει το επάγγελμά μου. Ή να μου πει τι, θα βγεις με άντρα σκηνοθέτη. Αποκλείεται. Τι γίνεται. Δεν γίνεται να μου το πει. Ή δεν γίνεται να πάει. Όπως δεν γίνεται και να μην βγεις με άντρα σκηνοθέτη, γιατί αν θες να λέμε και τις αλήθειες, ό,τι και συνοδοιπόρος να είναι ο άνθρωπος. 1,5 χρόνο το ζεις στο συνδεπορυλίκι. Γιατί με κοιτάς φραγκάκι έτσι. Είναι αλήθεια, δεν μπορώ να λέω ότι σκέφτομαι. Μόνο. Είσαι 21 χρόνων. Συνοδοιπόρο στο πάρτι θέλεις, αγάπη μου, στα 21 χρόνων. Μόνο στο πάρτι θέλεις συνοδοιπόρο, τίποτα άλλο. Συνοδοιπόρο. Μετά θα δει το σκηνοθέτη. Θα δει τον ηθοποιό. Το βοηθό σκηνοθέτη. Τον παραγωγό. Κάποια στιγμή γοητεύεσαι κιόλας από ανθρώπους γύρω σου. Άνθρωπος είσαι, 21 χρόνων είσαι. Έχεις το συνοδοιπόρο 1, 2, 3. Πόσο το πάτε στο συνοδοιπόρο στα 21. Δώστε το διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ πάω να υποδεχτώ την επόμενη καλεσμένη μας, την Εύα Κανέλη, τραγουδίστρια, η οποία έχει ζήσει μια αγριάδα στη ζωή της. Για να την ακούσουμε. Γεια, έλα, Εύα μου. Τι κάνεις, Εύα? Γεια, Σανίτα. Καλά είσαι, καλώς ήρθες. Φωνάρα μου. Τι κάνεις? Εκπληκτικές φωτό, αλλά εσύ είσαι. Εγώ σήμερα έχω τεθεί βαφτίσια, επαρχία, σόλο. Πού κάθομαι, ναι, εδώ. Μας έτσι σήμερα. Γιατί βαφτίσια, μια χαρά. Το κάπως θέλαμε να το πούμε και μας βγήκε διαφορετικό. Πώς είσαι, Εύη? Μια χαρά. Καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εσύ είσαι ένα κορίτσι που έχεις κάνει τη διαφορά σου στο τραγούδι, χρόνια τώρα ολάκερα, με πολύ ωραία φωνή. Και κάποια στιγμή έχεις κάνει την όφα σου, νομίζω. Κάτι έχεις εσύ, έχεις αποστασιοποιηθεί. Ναι, έγινε αυτό. Είσαι χαμηλών τόνων, κοριτσάκι. Γενικώς ήμουν και χαμηλών τόνων. Ναι, δεν το έχεις το πολύ. Δεν το έχω. Ίσως αυτό να είναι και λίγο κακό για τη δουλειά που κάνουμε. Ναι. Θέλει και τη λεζάντα του. Θέλει. Έτσι λίγο να. Ναι. Να τα μπερδεύει τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, Εύα μου, εσύ είσαι σήμερα κοντά μας γιατί έχεις μια εμπειρία ζωής την οποία μας δίνεις τη χαρά να την καταθέτεις μέσα από την εκπομπή μας. Και μια και η εκπομπή μας σήμερα μιλάει για ζήλιες, πάθη και έρωτα, mm-hmm. εσύ έχεις βιώσει αγριάδα μεγάλη. Προδοσία και ψέμα βίωσες. Σωστό. Ε? Είναι αυτό που προφανώς έρχεται σε συνάρτηση αυτό που μου είπες, ότι είμαι ένα άτομο που δυστυχώς ή ευτυχώς η ειλικρίνεια δεν είναι και τόσο καλή. Γενικά σε όλους τους τομείς πιστεύω και όχι μόνο στη δουλειά μου. Και ένα παραπάνω, ναι, έρχεται και αυτό στη ζωή μου που ήταν μεγάλο πλήγμα, μεγάλο μπαμ. Ήταν αυτός ο άνθρωπος της ζωής σου. 8 χρόνια. Και πώς ξηγήθηκε εσύ, Εύα, άτσαλα πολύ. Δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ναι. Ένας εκπληκτικός, καταρτισμένος, άνθρωπος της δουλειάς μας, υπέροχη ζωή, εκπληκτικά περνούσαμε. Συνεννόηση, επικοινωνία, ναι, τα πάντα. Συμπαντότητα. Και μέχρι που ξαφνικά γίνεται αυτό που λέμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, ότι δεν πηγαίνει με μία γυναίκα. Και διατηρεί παράλληλη σχέση με άντρα. Μάλιστα. Δεν σε απάντησε για μια άλλη γυναίκα ο σύντροφός σου. Δεν σε απάντησε για έναν καλά. Άνδρα. Ναι. Τι έπαθες εσύ, Κατερίνα? Κάτι σου είπε, Ναι, μου. Δηλαδή, εσύ αν το πρόβλημά σου είναι αν θα σε απαντήσει με άντρα, με τι θα προτιμούσε να απαντήσει? Με τίποτα από τα δύο. Ναι. Αλλά πόσο μάλλον. Εντάξει, εκεί είναι διπροσωπία διπλή. Διπλή όμως. Δηλαδή, είναι μεν σε κερατώνει ουσιαστικά. Αλλά και δεύτερον, κρύβει και την πραγματική του ταυτότητα. Ναι. Σοκ ήταν αυτό. Πιστεύω ότι. Μεγάλο σοκ. Γιατί αλλιώς που λέμε, εντάξει, σίγουρα και η ζήλια είναι πάρα πολύ έτσι. Εντάξει. Ανάλογα και τη μορφή ζήλιας. Τώρα λέμε, ζηλεύουμε. Εσύ είχες βιώσει τη ζήλια από κοινών, δηλαδή σε ζήλευε? Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Ήσασταν cool ζευγάρι. Πολύ cool ζευγάρι. Σου είχε δώσει, ας πούμε έτσι. Καμιά φορά την ευκαιρία να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις στο ίδιο φύλλο με εκείνο, δηλαδή τις ομοφυλόφιλικες. Μετά από του μεγάλο χρονικό διάστημα, καθότι επειδή εντάξει ήμουνα και εγώ λιγάκι απορροφημένη στη δουλειά μου, όπως και ο ίδιος,
Μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι θαυμάζοντας, αλλά και πάλι δεν πήγαινε το μυαλό μου. Ήμουν λίγο έτσι απορροφημένη. Θαύμαζε άντρες? Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με ποιο τρόπο, ρε εσύ, Εύα, να πω. Όντως, με ποιο τρόπο. Δηλαδή είναι ο σύντροφός σου. Είσαστε μαζί 8 χρόνια. Έχετε φάει, έχετε πιει, έχετε κοιμηθεί, έχετε ξυπνήσει. Σωστό. Έχετε ταραβεριστεί. Έχετε μοιραστεί τη ζωή σας. Επικοινωνείτε πολύ ωραία, μου λες. Όλα πάνε μια χαρά. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεσαι μια μέρα των ημερών ότι αυτός διατηρεί παράλληλη σχέση με άντρα. Δεν έχεις πάρει γραμμή, τίποτα, ότι ο τύπος ομοφιλοφιλίζει? Δεν μου το έδειξε. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν μου το έδειξε. Ότι ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό στο να θαυμάσει και να πει: να, ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, όπως μπορώ να πω, ναι, η Ανίτα σήμερα είναι πάρα πολύ όμορφη, ναι. Τώρα αυτό όταν γίνεται. Πρόσεξε, μου την πέφτεις. Όχι, δεν την πέφτω. Εντάξει. Γιατί κάπως έτσι τα λέει και ο δικός σου και τελικά δεν τα λέει. Όχι, καμία σχέση. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου. Με έναν τρόπο κάπως για το άλλο φίλο. Ναι, εντάξει. Πει φορά ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο, ας πούμε. Η ένδυση του είναι πολύ ωραία. Τίποτα, ναι. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Θα ήθελα να κάνω πιο πολύ παρέα μαζί του. Εντάξει, δεν μπορείς να πας κατευθείαν δηλαδή το μυαλό σου, σώνει και ντε εκεί. Αυτό αντιθέτως τώρα, με τη φίλη. Πώς έγινε, ας πούμε, τους είδες μαζί? Όχι, απλά μου ήρθαν και κάποια μηνύματα. Από πού? Ήρθαν κάποια ανώνυμα τηλέφωνα. Ότι... στο κινητό μου, ότι ο κύριος αυτός διαπρέπει με παράλληλες του ιδίου φίλου του σχέσεις και προσέχτε καλά. Πολλές σχέσεις ή μία? Προφανώς θα έχει και πολλές. Άντε, ας του κάνουμε το χατήρι να πούμε τη μία. Την οποία ενδεχομένως γνώριζα και δεν γνώριζα. Εύα μου, αν σου το είχε πει, αν σου είχε μιλήσει, γιατί δεν είναι και τόσο πια... κατάπτυστο να ένας άνθρωπος να... Κοίταξε, γιατί αντιλαμβάνομαι και εκείνο το θέμα. Ναι. Απ' τη μία, με πολύ ευκολία μπορείς να πεις ότι πώς το έκανε αυτό σε μια γυναίκα. Ακριβώς. Αφού έχει και αυτός άλλες επιθυμίες και τα λοιπά και προθέσεις, γιατί δεν τις έδειξε από την αρχή, γιατί μπορεί να μην ήταν σίγουρος γι' αυτό. Και ίσως η αγάπη του για σένα και η ανάγκη του να είστε μαζί να μην του επέτρεπε να σου πει την αλήθεια του, να μην ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Και να ήθελε να αλλάξει ενδεχομένως, λες, δρόμο, να καλυτερεύσει, δηλαδή κάπου να ήταν μπερδεμένος. Ήτανε πάρα πολλά. Ήτανε πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια σχέση κάποιων μηνών που λες, OK, το παλεύει. Όχι, 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 όχι. Εδώ λέμε τώρα για 8 χρόνια μια ζωή, φίλε. Σαφέστατα. Και δρομολογικά. Δηλαδή, πήγαινε για να το πάει έτσι στο κρυφό, δηλαδή δεν βγάζει αυτό. Κάποια στιγμή βγαίνει και στην επιφάνεια. Αργά ή γρήγορα, θεωρώ. Να σου πω, η σχέση δική σας, η ερωτική σχέση, ήταν OK? Ναι. Όλος περίεργος. Φυσιολογικότατη. Μάλιστα. Εντάξει, παίζει αυτό. Ναι. Αλλά αισθάνθηκες προδομένη εσύ? Ναι, μετά που το έμαθα θεωρώ πως ναι. Καταθρηματισμένη, ψυχολογικά πεσμένη. Ήθελα και δεν ήθελα να το πιστέψω. Θεώρησα ότι ήθελε και εκείνος κάπου να τα βρει με τον εαυτό του, ίσως. Εντάξει, δεν είμαι και ψυχολόγος βέβαια, που έπρεπε να επισκεφτώ σαφέστατα μετά έναν ψυχολόγο για να γίνω εγώ. Σαφέστατα, βέβαια. Σέριξε γιατί... για πολλούς λόγους, δηλαδή δεν είναι ένας ο λόγος. Δεν είναι ότι εξαπατήθηκες σε επίπεδο ερωτικό. Εξαπατήθηκες σε επίπεδο ανθρώπινο. Και σαν γυναίκα και μόνο. Και σαν άνθρωπο. Ακριβώς. Έχεις επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, είσαι 8 χρόνια μαζί, γνωρίζεις έναν άνθρωπο για αυτό που είναι και τελικά είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ή μάλλον είναι ο ίδιος με κάτι ακόμα το οποίο κάνει διαφορά όμως. Ηθοποιώ. Ηθοποιού, ναι, και εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ έτσι παραγωνισμένη δηλαδή δίπλα του ότι. Και καλά ότι ήρθα δίπλα του ως τι. Τελικά τι ήμουνα. Αν μπήκες και στην κρίση, μήπως εκμεταλλεύεται για την εικόνα του? Για την εικόνα του. Mm. Μόνο γι' αυτό. Για κάτι άλλο όχι, αλλά πέρασαν σαν νερό και όπως αντιλαμβάνεσαι ότι περνάνε όχι μέρες, εδώ βλέπεις μήνες και τα χρόνια σαν νερό και έτσι έχοντας και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της σχέσης, φτάνεις σε ένα σημείο που έρχεται και λες πέρασαν τόσα χρόνια και το ανακάλυψα τώρα, δηλαδή το έκρυβε πάρα πολύ καλά. Και επειδή δεν είμαι και από τους ανθρώπους που τελικά ψάχνομαι, σου ήρθε μπαμ. Κυρία Εύα, συμβαίνει αυτό και αυτό. Σε ένα μήνυμα. Μετά λέω όχι, ναι, όχι. Ίσως να είναι ψέματα, ίσως
Θα μπορούσε ίσως αυτό που πήγες να μου πεις πριν να μου το έλεγε από την αρχή. Θεωρώ ότι η ειλικρίνεια δεν βλάπτει. Πολλές φορές, δηλαδή. Σόνι και ντε, δεν είμαστε... Η αλήθεια είναι το μόνο σίγουρο ότι... Και οι άνθρωποι ότι μπορεί να έλεγα από όπου και να οριόμουν και... Δηλαδή, πες το. Όχι, απλώς θα σου έδινε την ευκαιρία να... ξέρεις και εσύ αν θέλεις να είναι επιλογή σου ή όχι αυτό, έτσι. Σαφέστατα. Δηλαδή... Ή το δρομολογώ γιατί το βλέπω έτσι. Είμαι θετικά ή αρνητικά. Ή γουστάρετε τη σχέση. Ή αυτό ακριβώς. Να σχέση κανονικά και να αποδεχτείτε τη φύση ο καθένας του. Και να είναι λιγότερος ο πόνος. Δεν ήταν τόσο πολύ ο πόνος, δηλαδή. Αισθάνθηκα μετά και μαχαιριά σε μένα ως γυναίκα που ήθελα να είμαι, να έχω έναν γνήσιο άντρα δίπλα μου, τον οποίο δεν είχα. Το οποίο δεν τον κάνει μη γνήσιο άντρα το γεγονός ότι μπορεί να έχει ομοφιλοφιλές σχέσεις, αλλά το γεγονός ότι δεν σου εξηγήθηκε στα ίσα. Ακριβώς. Σκέφτηκες έτσι ή σκέφτομαι παραπάνω? Όχι, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Φαντάζομαι αυτό θα σκεφτόμουν στη θέση σου. Λες φίλε, οκ, okay, το πας στο γράμμα, εξηγέσαι έτσι, αλλιώτικα και πεσαλιμανιώτικα. Πες το μας όμως, να το ξέρουμε. Και αν είμαστε μέσα, είμαστε μέσα. Αν δεν είμαστε, δεν είμαστε. Και σωστό. Πάλι φίλοι είμαστε και αγαπημένοι. Σωστό. Αλλά είναι αγριάδα γιατί είναι αγριάδα ανθρώπινη αυτή. Και είναι πολλά τα χρόνια τα οποία ήταν οι σχέσεις, ας πούμε, δίρυξη σχέση. Ναι, ναι, ακριβώς. Πώς αντέδρασες, Εύα? Καλά, εκτός το ότι χώρισα, αυτό ήταν. Ναι. Εννοείται. Αυτονόητο. Έπεσα πάρα πολύ ψυχολογικά. Το πήρες μέσα σου και... Το πήρα πάρα πολύ άσχημα μέσα μου. Ναι. Είχα επιπτώσεις και στα κιλά μου και στη ζωή μου όσο αφορά τις... Ναι. Έπρεπε να κάνω αρκετές συνεδρίες. Γιατί εγώ θυμάμαι μια εποχή, εσύ είχες ένα πικ στη δουλειά, πολύ δυνατό. Mm-hmm. Ήσουν μια φωνή που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και τα τραγούδια σου και είχες μια... ήσουν αποδεκτή από αρκετούς, από όλους... τα είδη της μουσικής, τέλος πάντων, στην πιάτσα. Και μήπως αυτός ήταν και ο λόγος που μετά έκανες μια εξαφάνα. Ναι. Σε έριξε ψυχολογικά. Ακριβώς. Κοίταξε, γενικά, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, είμαι ένας άνθρωπος δοτικός. Είμαι ένας άνθρωπος που γενικά δίνομαι στους ανθρώπους. Ή να το πω έτσι πολύ απλά, είμαι ανοιχτό βιβλίο εγώ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Γενικά και στις προσωπικές μου σχέσεις και στη δουλειά μου. Δεν κρατάω κάτι γιατί θέλω να κοιμάμαι ήσυχη τη συνείδησή μου. Κάποιοι άνθρωποι κρύβονται. Πρέπει να κρύβουμε πράγματα όμως, να κρύβουμε αυτά που πρέπει. Όσο αφορά όμως τη σχέση μας, τις προσωπικές μας σχέσεις, είναι καλό να είμαστε ειλικρινείς όμως. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι το μόνο πράγμα που ασώσει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Και αυτό με έριξε πάρα πολύ, ναι, γιατί ενώ ας πούμε φορτσάριζα αυτό που λες εσύ και πήγαινα καλά στη δουλειά μου, να ξυπνήσω, να υπάρχει μία ενέργεια κλπ. Μπαμ, πέφτει ένα πράγμα και λέω, είναι δυνατόν, είναι σαν και αυτό που βλέπουμε δηλαδή στις ταινίες. Τη ζωμία δεκάτη εντολή. Δεν θέλω να φανεί ας πούμε υπερβολή. Και δεν ήταν αγριάδα από μεριά του, γιατί κάποια στιγμή κατάφερα δηλαδή να το πω. Και λέει, ας πούμε, οκ. Okay. Τι οκ, okay, δηλαδή πες το από πριν. Το οκ okay, τι είναι, γιατί δεν μας άρεσαν τα φασόλια και μας πείραζαν, ναι. Ενώ τώρα δεν μας πειράζουν. Μάλιστα, προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Ναι. Έλα, Γατούλα, έλα. Έλα, έλα Γατούλα. Έχουμε και τη Γατούλα μας εδώ. Να σου πω κάτι, Εύα μου. Και το μάζεψες μετά εσύ, το πάλεψες, το έφερες στα ίσα του, σου δημιούργησε αυτό το πράγμα. Και μια καχυποψία απέναντι σε άλλους άντρες και άλλες σχέσεις μετά. Άφησε δηλαδή κουσουράκι ή το έχεις καθαρίσει, οκ. Okay. Ευτυχώς από κάποιες συνεδρίες. Ναι. Α, το πήγες με συνεδρία. Βεβαίως, ναι. Που καλό είναι σε κάποιες περιπτώσεις να βρίσκουμε όχι μόνο επιστήμονες και ανθρώπους. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να καταλάβουμε, για να έρθω σε μια επαφή μαζί σου, με τους φίλους μου, με τη δουλειά μου κλπ. Βρέθηκε, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, ένας άνθρωπος έχουμε στη ζωή άνθρωπο. Μου. Καλέ, δεν είναι ρε Εύα. Έχουμε άνθρωπο και οκ. Okay. Πόσο καιρό? 7 χρόνια. Στα 8 θα φανεί. Όχι. Του χρόνου πρώτο Θεό, σε περιμένω εδώ. Να δούμε. Όντως. Όχι, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός γιατί ξέρει τα πάντα για μένα. Είναι κοντά μας. Όχι, δεν είναι. Ωραία, μπορεί να πάω ελεύθερο. Μας παρακολουθεί κανονικά. Να σου πω. Είναι γλυκύτατος. Είσαστε ευτυχισμένοι, γουστάρετε. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και πραγματικά έτσι θα το πω κι εγώ λαϊκά τον γουστάρω γιατί είναι ένα πολύ ειλικρινές άτομο. Και το είδε με πολύ φροντίδα. Mm.
με ακούει, με παρακολουθεί, κατανόηση, τρυφερότητα. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια. Γιατί και εσύ είσαι πολύ ειλικρινές άτομο και το αποδεικτήσει ερχόμενη στον αέρα ζωντανά μια τηλεόραση να πει κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει κρύψει μια χαρά, θα μπορούσε να έχει ταμπού γι' αυτό και να το έχει. Τέλος πάντων, να το έχει κρύψει από το κοινό. Γιατί έχει και ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε γουστάρουν, ναι, σε καλλιτέχνα, ναι, κτλ. Θα μπορούσε να το έχει ψιλοτουμπεκιάσει, να πούμε, να μην υπάρχει και να κάνει την καταχαρούμενη. Το ζήσε, το βίωσε, το επικοινωνεί. Και αυτό μόνο, ναι, για καλό, ναι, είναι. Δόξα τω Θεώ. Άρα λοιπόν είσαι ειλικρινής, σου ταιριάζει να έχεις έναν ειλικρινή άντρα δίπλα σου. Ναι, ναι. Και ελπίζω να κλείσει η οχταετία καλά και να συνεχίσει και να προχωρήσει. Και εγώ το εύχομαι. Ωραία. Και πάω να μάθω τι έχει κάνει αυτό το κορίτσι. Το λένε Χρύσα και είναι 43 χρόνων. Για να περάσει παρακαλώ. Για να δούμε πώς ξηγήθηκε η Χρύσα. Α, γι' αυτό έχει χτυπήσει το 20 χρόνια νεότερο. Καλησπέρα. Εντάξει. Νομιμοποίησε. Βεβαίως. Μπορείτε να με φανταστείτε ένα μεγαλύτερο. Μπορείτε να με φανταστείτε με ένα συνομιλικό μου. Μπορώ να σε φανταστώ με συνομιλικό σου. Μπορώ να με φανταστώ. Αλλά στο ίδιο στυλ με σένα. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Στην ηλικία μου οι περισσότεροι δεν έχουν μαλλιά. 43 είσαι, φίλοι. Εντάξει. Οι συμμαθητές μου, ας πούμε, όλοι οι πρώην συμμαθητές μου είναι χάλια. Τι έχεις τσεκάρει όλους. Έκανες casting, είδες. Τίποτα δεν. Τίποτα. Δεν τίποτα, έχει εκεί τίποτα. Για πες τώρα, τι έχεις κάνει, Χρύσα, με τι ασχολείσαι, πολύ ερωτευμένη, τώρα δεν ασχολούμαι με κάτι, είχα δικό μου καφέ, τώρα δεν ασχολούμαι με κάτι. Με μητέρα, έχω δύο παιδιά, νεότερο. Έχω δύο κόρες, ναι. Η μεγάλη μου είναι 17, ναι, το γάμο. Α, έχεις κάνει το γάμο, ναι, έχεις καλατρώσει τα παιδιά. Βεβαίως, έχω κάνει τα πάντα, ναι, σχεδόν. Μεγαλύτερος ήταν ο σύζυγος. Όχι, και αυτός 4 χρόνια μικρότερός μου. Δεν το έχεις με το μεγαλύτερο. Απλά τώρα ξεπέρασα πολύ το όριο. Εντάξει, θα πάμε πολύ καλά. Η μητέρα του είναι μικρότερη από μένα, η πεθερά μου. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Πόσο μεγάλη είναι η πεθερά σου? Η πεθερά μου πρέπει να είναι γύρω στα 39-40. Μια χαρά. Η πεθερά σου είναι 39 και 43. Ναι, όταν μου λέει κοριτσάκι μου, πιάνει τα γέλια. Λέω, μου κάνεις πλάκα. Σου πω τώρα κάτι. Εσύ λοιπόν το έχεις πάει με το 4 χρόνια μικρότερο, τον παντρεύτηκες, έκανες τα παιδιά. Ναι. Τον τελείωσες αυτόν. Λάμιν ώρε. Ναι. Πάμε τώρα στο Ματζόρε. Ναι. Σκάει το... Τώρα ζω τον απόλυτο έρωτα. Ναι. Ναι, ναι. Το παραμύθι, το όνειρο είναι αγνό. Πόσο καιρό είναι αυτό στη ζωή σου? Είναι 6 μήνες. Α. Πώς έγινε αυτό, για πες. Έγινε από μία γνωστή μέσα από το Facebook. Α, το Facebook κάνει δουλειά, ε. Να, ναι. Μια χαρά. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε, κεραυνοβόλα και έχω όνειρα, δηλαδή. Πώς ερωτευτήκατε κεραυνοβόλα, μέσα από το Facebook? Εγώ δεν ήξερα την ηλικία του. Δεν την ήξερα την ηλικία του και δεν μου την έλεγε. Είδες όταν... φωτό. Ναι, είδα φωτό, αλλά δεν του φαινόταν. Έτσι φαινόταν πιο. Είναι αρσενικός και φαινόταν πιο μεγάλο σε ηλικία. Λέω εντάξει, πόσο θα είναι. Θα είναι 25, δεν το περίμενα να είναι, ας πούμε, και 22 χρόνια. Α, τόσο μεγάλο τον πήγες, 25. Τα 23 που είναι, λες, θα είναι 25, θα είναι γέρος. Γερόντι, ανήμπορο. Ναι, και σιγά σιγά συναντιόμασταν, ταιριάζαμε, μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Τι δουλειά κάνει αυτός? Είναι στρατιωτικός. Τώρα αυτό που είναι 23 χρόνων, ρε φίλη, ναι, και εσύ 43. Τα παιδιά σου τι ηλικία έχουνε? Η μεγάλη μου 17 και η μικρή μου 13. Ναι. Φαντάζομαι ότι όταν είδε ο πατέρας μου μαζί με την κόρη μου, τους είδε, νομίζω ήταν της κόρης μου φίλος. Το διασκεδάζει, μια χαρά, μ' αρέσει, Χρύσα. Απενοχοποιημένη, ερωτευμένη, χαΐστρια. Ναι, ναι, ναι. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τι συζητάτε με το 20χρονο? Συζητάμε τα πάντα. Δηλαδή έχει άποψη, έχει άποψη. Έχει, ναι, 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 εντάξει. Έχει ζήσει πολλά πράγματα. Είναι έτσι, έτσι είναι αρσενικό, δεν είναι σαν τη ηλικία, ας πούμε, να είναι κουρασμένο, να έχει προβλήματα. Πού να τη βρει την κουρασμένη. Να είναι. Ναι. Σκέφτεται ή είναι. Σκέφτεται. Σκέφτεται. Δεν θα μπορούσα να είμαι χαζό, εντάξει, είπαμε. Από το να είμαι με ένα 40 χαζό, τουλάχιστον να είμαι ένα 20 που να έχουμε να πούμε έχει και να κάνουμε μια κάτι. Έχει αξίωση γενικότερα το αντρικό φύλλο, νομίζω εσύ, ε. Εντάξει, του θεωρώ ότι είναι λίγο ανίκανοι, λίγο υποδιέστεροι, εξαρτάται. Έχει ταλαιπωρηθεί από σχέσεις. Ναι, ναι. Έχεις ταλαιπωρηθεί. Έχω ταλαιπωρηθεί. Έχω ταλαιπωρηθεί. Έχεις περάσει ζήλια και καταπίεση. Έχω περάσει ζήλια, καταπίεση, κακοποίηση. Απλά εγώ δεν μπορώ να νιώθω ότι είμαι περισσότερο άντρας από αυτόν που έχω δίπλα μου.
Και συνήθως αυτό παθαίνουν οι άντρες. Όταν έχουν δίπλα σε μια γυναίκα δυναμική, αισθάνονται ανασφάλεια. Έχουν όλες. Συμφωνούμε λίγο οι πολίτες. Αισθάνονται ανασφάλεια και κατωτερότητα και αρχίζουν τα προβλήματα. Γκρίνια και κομπλεξιλίκη. Ναι. Και τότε η σχέση σταματάει να είναι σχέση. Τι σου βγάλανε σένα, είπα λέει. Μου βγάλανε τα πάντα. Και όταν ζήλια λες κακοποίηση. Και ξυλοδαρμό. Ξυλοδαρμό. Ναι. Ξυλοδαρμό. Κανονικά. Με τι, από ζήλια. Από ζήλια και χωρίς λόγο. Από ανασφάλεια, από δική τους ανασφάλεια. Γιατί δεν ήταν... σε κοίταξε αυτός και. Ναι, γιατί σε κοίταξε αυτός, που πας. Γιατί θα πας εκεί, τι θα κάνεις. Ταλαιπώρια γι' αυτό και το ξέρει πολύ, έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι σε μια τέτοια σχέση. Γι' αυτό και δεν είχα πολλές σχέσεις στη ζωή μου. Και εσύ τώρα έχεις εντελώς απορρίψει την σχέση με έναν άνθρωπο της ηλικίας σου ή μεγαλύτερό σου. Ναι. Γιατί όμως ακριβώς. Γιατί αισθάνομαι ότι όλοι αυτοί έχουν μια απογοήτευση από τη ζωή τους. Ναι. Είναι όλοι προβληματικοί ή χωρισμένοι. Ναι. Ή τέλος πάντων κομπλεξική. Με κουράζουν. Δεν με κάνουν να αισθάνομαι ωραία. Οι 40 πλάς δηλαδή είναι όλοι προβληματικοί, λες εσύ. Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή ο χωρισμένος είναι εντελώς χ για σένα. Γιατί και εσύ χωρισμένη είσαι. Και εγώ χωρισμένη είμαι, αλλά εγώ δεν τους δημιουργώ προβλήματα. Εγώ θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο, να περνάω καλά, να έχω μια ζωντάνια, να έχω όρεξη για ζωή, να μην βαριέται. Θέλω να αισθάνομαι σαν μικρό κοριτσάκι. Δεν θέλω να αισθάνομαι την ηλικία μου και αυτά που έχω περάσει. Mm-hmm. Και συνήθως οι άντρες οι συνομήλικοι με μένα είναι άστο. Βγάζουν σουλαχαίνει κάτι τους εκμέρεις. Φαίνεται ότι βγάζει μια τέτοια. Δεν μπορώ να αισθανθώ τον εαυτό μου ότι θα σηκωθεί, θα είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι με ένα τέτοιον άντρα, με τίποτα. Το γεροντιλίκι είναι αυτό, ναι, το τρικάρι. Ναι. Για να καταλάβω, περίμενε. Γιατί το και... ίδιο είναι να έχει τον Άδωνη. Όχι τον Άδωνη, ξέρει. Υπάρχουν και 40 πλάς και 50 πλάς και 60 πλάς. Πού είναι αυτή? Έχει κομμάτια καλά. Περίμενε. Εγώ ξέρω, δηλαδή, κομμάτια ακαταμάχητα 60 πλάς. Είναι πιασμένα όμως, έτσι. Ναι. Εντάξει. Είναι πιασμένα, δεν θέλω πιασμένα κομμάτια. Θέλω να σου πω ότι μην απαξιώνουμε, μην θεωρούμε δεδομένο ότι ένας άντρας ο οποίος είναι σε μια ηλικία, επειδή έχει γράψει τέλος πάντων χρόνια πάνω του ότι πρέπει να είναι και γεροντικού τύπου ή γκρινιάριση. Εγώ ξέρω κάτι κομμάτια να πούμε συλλεκτικά μεγάλα, τα οποία το πάνε καλά. Δηλαδή τα βλέπεις και είναι, ρε παιδί μου, μάχημα, δραστήρια, ροκάρουν, είναι χαΐστες. Εγώ ξέρω μερικούς. Και επίσης ξέρω και κάτι μικρά τέτοια που λες 20-30, κάτι τέτοια, τα οποία είναι γεροντά, έχουν γεννηθεί γέροι. Όχι, όχι. Άρα έχει να κάνει με τον άνθρωπο, νομίζω, όχι με την ηλικία. Εντάξει, αυτά τα κομμάτια που λες, εγώ τα βλέπω είναι πιασμένα όλα αυτά τα κομμάτια. Οι οικογένειες έχουν, ή άλλοι είναι γκέι, άλλοι είναι. Δεν είναι κάποιος φυσιολογικός, ας πούμε, και να είναι. Εσύ τώρα έχεις καβατζωθεί με το 23. Την Πεθερά την έχεις γνωρίσει, την 39χρονη. Βεβαίως. Έχουμε φιλίες. Πολύ καλές σχέσεις. Η Πεθερά δεν έχει φρικάρει που ο γιος είναι μέσα. Όχι, ίσα-ίσα που ξέρω ότι τον προσέχω. Του ετοιμάζω για τη δουλειά τα πάντα. Να σου πω τώρα κάτι, ο 23 δεν θέλει κι αυτός παιδί και τα λοιπά. Τόσο μικρός να θέλει παιδί, άμα θέλει θα του κάνω, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Μια φορά. Νέα είμαι ακόμα. Σε πολύ καλό δρόμο, Χρύσα. Η κόρη σου που γνωρίζει το σύντροφό σου, ναι, που είναι 17 χρόνων και ο σύντροφός είναι 23. Και θα μπορούσε να είναι ζευγάρι, θα μπορούσε. Ναι. Έβγαλε κάποιο, σου έβγαλε θεματάκι καθόλου. Στην αρχή, πριν το γνωρίσει, της κακοφάνηκε πάρα πολύ. Στην έδωση. Τρελάθηκε. Όταν το γνώρισε, εντάξει, τώρα έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Η μεγάλη μου η κόρη έχει σχέση αδερφική μαζί του. Η μικρή μου η κόρη έχει μια πιο, δηλαδή σαν πατέρα, ας πούμε, τον βλέπει διαφορετικά. Αλλά έχουν πάρα πολύ καλές. Ο πρώην σύντροφός και πατέρας των κοριτσιών σου. Μια χαρά. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά, τα βλέπει. Δεν έχουν γνωριστεί οι δυο τους ακόμα. Θα γνωριστούμε. Να σου πω τώρα κάτι. Εσύ δηλαδή το έχεις φέρει έτσι που περνάς καλά. Δεν βλέπεις καμία διαφορά ηλικίας, διότι έχετε συμβατότητα στον τρόπο ζωής, από ό,τι καταλαβαίνω, και στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τη ζωή. Γιατί και εσύ είσαι ένα κορίτσι. Κοριτσένιο, δηλαδή είσαι. Ταιριάζουμε, ναι, έχουμε πολλά κοινά. Δεν είσαι το πιο βαρύ πλάσμα του κόσμου. Την ίδια στιγμή μου λες, επειδή έχεις βιώσει αγριάδα, γκρίνια, ταλαιπώρια και αμαλάχη και κακοποίηση, λες θέλω τη ζωή μου από εδώ και πέρα να τη ζω ελεύθερα, χαλαρά. Θέλω να ζω το σήμερα.
Καταλαβες, θέλω, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και αν θα ζούμε και αύριο, έτσι. Απλά θέλω να περνάω καλά σήμερα. Μάλιστα. Και το έχεις καταφέρει και ναι, να το συνεχίσεις, σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Οι γραμμούλες που θέλουν να τοποθετηθούν, οι φίλοι μας, περιμένουμε. Εσύ, Κατερινάκη, τι. Σε βλέπω με ό,τι λέει η Χρύσα, είσαι μέσα. Συμφωνώ στο να ζούμε το σήμερα. Yeah. Απλά πιστεύω ότι είναι στον άνθρωπο αυτό που είπες πριν. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Είναι το μυαλό που κουβαλάει ο καθένας και οι εμπειρίες που έχουν Ο σύντροφός σου, ο τωρινός, είναι μικρότερος, μεγαλύτερος. Συνομήλικοι είμαστε. Συνομήλικοι είστε. Ωραία. Μια χαρά. Ναι. Αλλά θεωρώ... Ξέρεις πώς σε βλέπει, έτσι. Σε λυπάται. Γιατί είναι η Χρύσα. Όλες μας λυπάται η Χρύσα. Όποιος είναι με... Τι με Χρύσα, όχι, εντάξει, λέγαμε και πίσω από το πλατό. Δεν έχει να κάνει. Με μεγαλύτερους συντρόφους τους μας λυπάται. Μας βλέπει για... Ναι. Για ταλαιπωρημένη. Σου λέει... Είναι σου βασικά δεν μπορεί να δει το γεροτικό σώμα, έχει πρόβλημα. Γυναίκα δεν μπορεί να το δει στο κρεβάτι του γεροτικού άνθρωπου που είναι πιο μεγάλος. Η μυρωδιά του. Όταν είναι νέος, αλλιώς μυρίζει, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος το δέρμα του είναι πιο... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο μεγάλος άντρας δεν μυρίζει και λίγο, δεν ξέρω. Εγώ δεν ακυρώνω βασικά τα κόμματα. Εγώ θέλω να μυρίζει μορουδίλα. Το αγριεύεις. Το αγριεύεις. Εν τον έσω. Γενικά το αγριεύεις, θέμα. Γιατί εγώ νομίζω ότι αν αγαπάς έναν άνθρωπο, σου μυρίζει αγάπη. Δεν σου μυρίζει κάτι άλλο. Μάλλον δεν τον έχω αγαπήσει εγώ το συνομήλικο. Μάλλον όχι, θέλω να νομίζω. Το θέμα είναι ο άντρας να έχει... να μην τον βαριέσει, να μην είναι βαρετός. Μπορεί να είναι και 30 και πρωτοβουλίες να μην πάρει ποτέ. Να νιώθεις ότι είναι ο άντρας της σχέσης. Εδώ μπορεί να είναι 80 και να μην την πάρει την πρωτοβουλία. Αυτό. Ποτέ. Γι' αυτό είναι στον άνθρωπο. Λοιπόν, για να ακούσουμε στη γραμμή τι γίνεται στον έξω κόσμο, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινή μου. Μιλάμε για βία. Α, είναι σοβαρά τα πράγματα. Σ' ακούω. Όχι, το ξεπέρασα πριν από 4 χρόνια. Πήρε τη δύναμη και έφυγα. Βία, ναι, ενδοοικογενειακή. Θέλω να στείλω μήνυμα στις γυναίκες, στους ανθρώπους που βιώνουν τη βία, είτε ενελεκτική, είτε σωματική. Ναι, υπάρχει μια σειρά. Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς. Δεν πρέπει να ντρέπονται οι κοπέλες που βιώνουν κάτι τέτοιο. Το λες ορμόμενη, φαντάζομαι, από την αφήγηση της φίλης μας της Χρύσας που είπε για την κακοποίηση που έχει υποστεί στο παρελθόν. Τι ηλικία έχεις, Φωτεινή? Είμαι στα 44. Και αυτή τη συμπεριφορά την εισέπραξε από τον σύντροφό σου, από τον άντρα σου? Ναι, 15 χρόνια. Αυτό η βία, όταν ένας άνθρωπος είναι βίος, δεν έχει να κάνει με το πόσο όμορφος είναι ή αν είναι άνετα οικονομικά. Ή αν είναι μορφωμένος ή αν είναι... Σε ποιο επίπεδο είναι, ναι. Δεν έχει να κάνει. Αυτό που έχω εγώ εισπράξει ως άνθρωπος, όχι ως γυναίκα, ως άνθρωπος, φεύγουμε από αυτή τη σχέση, δεν βρίσκουμε δικαιολογίες όπως έβρισκα εγώ, ή θα πει ο κόσμος, ή έχουμε ένα παιδί μαζί. Η μητέρα που φύγει να λέγεται μητέρα, φεύγει από όλο αυτό. Γιατί ακριβώς δεν αξίζει το παιδί ή τα παιδιά της να βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση. Εννοείται, δεν το συζητάμε και δεν το διαπραγματεύεται καμία λογική γυναίκα σήμερα να ζει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βίαιη συμπεριφορά, ακόμα και αν πρόκειται για λεκτική, και πόσο μάλλον όταν προχωράει στη σωματική που εκεί το πράγμα αγριεύει, είναι επικίνδυνο για την ακαιρότητά της. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πήρα βοήθεια, το έψαξα κάποια στιγμή και μόνο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα, συσταγωγικά. Υπάρχει επιζώντος του μέλητος, δηλαδή μετά από μια φάση ρέτητα, συγγνώμη, κλαίνε, ηρεμούν για ένα διάστημα, μετά μαζεύουν πάλι, σημώνουν. Διότι αυτό το πράγμα είναι στη φύση τους και αυτό το πράγμα δεν παλεύεται και μία φορά βία, πολλές φορές βία μετά. Μάλιστα, το έχεις βρει με τον εαυτό σου, Φωτεινούλα?
Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι καλά και με το γιο μου. Και ο λόγος που ήθελα έτσι να μιλήσω είναι ο εξής. Δεν τρεπόμαστε για ό,τι έχουμε βιώσει. Βγαίνουμε μπροστά, ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας, γιατί βιώσανε, άκουσαν, είδαν φασαρίες. Και από τον εαυτό μας ίσως, ζητάμε συγγνώμη που επιτρέψαμε. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτό που είπε η κοπέλα που έχει εκεί στην εκπομπή, ξεκινάνε να μας απομονώνουν. Από φίλες, από τους γονείς, από αδέρφια. Και παθαίνουμε συναισθηματική παράλυση, έτσι λέγεται. Τίποτα, εύχομαι... Ναι, εύχεσαι να μην συμβαίνει και εύχεσαι ναι, να το ξεπεράσεις και εσύ εντελώς. Όχι, είμαστε καλά, είμαι καλά. Αυτό το μήνυμα, ότι υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις από όλο αυτό. Και δεν αφήνουμε όλο αυτό το πράγμα να μεγεθύνεται, να συνεχίζεται και τελικά να γίνεται τρόπος ζωής, διότι δεν είναι τρόπος ζωής, αυτός είναι τρόπος θανάτου μάλλον. Του μυαλού μας. Να είσαι καλά, Φωτεινή μου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλησπέρα. Σου ευχόμαστε σύντομα να βρεθεί και ένα σύντροφος που θα σου ανεβάσει και λίγο τη διάθεση. Το είχε κλείσει η Φωτεινή, την πήρε την ευχή όμως. Η Χρύσα θέλει να βρει ένα σύντροφο, η Φωτεινή. Γουστάρεις. Βέβαια. Τι της εύχεσαι. Πόσα χρόνια είναι νεότερος, 30, 35. Να σου πω κάτι, είναι το πώς νιώθω κάτι. Και εγώ το περίμενα. Ναι. Δεν το περίμενα. Αν δεν είχες εσύ ιστορικό τέτοιο, είχες με 4 χρόνια. Είχα και άλλη μια φορά. Ναι. Με ένα πάλι έτσι μικρότερο. Ναι. Δεν το επιδιώκω όμως, ειλικρινά. Είναι το ύφασμα τέτοιο. Ναι? Είναι το ύφασμα τέτοιο. Σε παίρνει όμως, κανονικά. Σου είπα, μόλις μπήκες μέσα, σου λέω να νομιμοποιήσεις να είσαι με 20 χρόνια νεότερό σου. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή τώρα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, Μέσκιο. Γεια σου, Βανιντακή, Νίκο με λένε. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω για τη Χριστίνα. Για τη Χριστίνα. Ναι, για τη Χρύσα. Είπε ότι... Ναι, Χρύσα, ναι. Okay. Είπε η Χρύσα ότι δεν βρίσκει άντρες σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή είναι όλοι βαρετοί, κοιμούνται, κάνουν ρύθμιση. Νίκο, τι ηλικία έχεις εσύ. Εγώ είμαι 48. Ωραία. Αποκατάστησε, σε παρακαλώ. Καλά κάνεις. Για να τον ακούσουμε. Νομίζω αυτό θα αποκαταστήσει. Θα πω στη φίλη μου ότι μάλλον ψάχνει σε λάθος μέρος. Περίμενε, γιατί έχω διαφημιστικό διάλειμμα και πρέπει να μας τα πεις σωστά τα πράγματα. Διότι πρέπει να αποκατασταθεί το 40+ από αυτή την εκπομπή. Σωστά, σωστά, το αντρικό σωστά, κοινό 40+, γιατί έχει αρχίσει και φορτώνει. Και στο Twitter έχουμε θέματα. Πολλά. Έτσι. Κάτσε. Τα είπε καλά η Χρύσα, αλλά πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Έχει κάτι 40+ που είναι πολύ δυνατά. Και 50+. Τηλεθεατόπουλα, πάω σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάω. Πάω. Πώς νιώθεις. Τι αισθάνεσαι. Νόμιζα ότι κάτι μου είπατε. Πάω. Εκπαιδευτές Ερπετών παρουσιάζουν σπάνια και εντυπωσιακά είδη φιδιών στο πλατό της εκπομπής. Η καταγωγή τους, τα χαρακτηριστικά τους και ένας οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση δαγκώματος από φίδι. Ότι θα γνωρίσουμε τα φιδάκια... Από πού κατάγονται. Να το διαμαντί. Θα το ζήσουμε και αυτό. Λοιπόν, και στη γραμμή μας είναι ο Νίκος. Ο διαγωνισμός τρέχει, έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω, το βλέπετε. Σε 19 λεπτά, 6 χιλιάρικα. Κάποιος από εσάς που τηλεφωνεί στο 14584. Στη γραμμή μας είναι ο Νίκος, 40+, ο οποίος νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να τοποθετηθεί. Μετά τη Χρύσα, η οποία είπε ότι οι άντρες από 40 και πάνω είναι γεροντικού τύπου, είναι βαρετοί. Μυρίζουν. Τι είπε. Μυρίζουν, είπε. Δεν μυρίζουν μορουδιακά. Δεν μυρίζουν μορουδιακά. Και γενικώς έχουν μια γεροντίλα η οποία είναι άπαρτη από την πλευρά της Χρύσας και ο Χρύσος έρχεται για να αποκαταστήσει. Ο Νίκος, συγγνώμη. Για πες, Νίκο. Λοιπόν, Ανιτάκη, άκουσα να δεις. Τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Δέχομαι τι μου λέει η Χρύσα. Ναι. Απλά πρέπει να της πω και εγώ ότι οι σχέσεις μου που έχω κάνει είναι από 22 μέχρι 26, γιατί δεν μπορώ να βρω αυτό που βρίσκω σε μια πιτσιρίκα, αυτό που βλέπω απέναντι στη Χρύσα. Του την έχει δώσει. Είναι μια εμφανίσιμη κοπέλα, μπράβο της. Απλά μαθηματικά
ένας 20άρης, 22άρης, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα από αυτό που προσφέρει ένας 40 φεύγα. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία, έχει περισσότερα πράγματα. Και ο άντρας φορτώνει μετά τα 35. Τι εννοείς φορτώνει, Νίκο? Φορτώνει μέσα του, βγάζει δύναμη, τα δίνει όλα δηλαδή. Μετά τα 35 είναι δύναμη. Όταν βρίσκεις ανθρώπους που κάνουν καταχρήσεις, καταρχήν θα σου πω κάτι άλλο. Όλοι οι νέοι δουλεύουν με υποβοηθήματα, με ντόπες. Αυτό το ξέρεις? Εντάξει, εγώ θα έλεγα να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί δεν μπορούμε να γενικοποιούμε τα πράγματα και τους βάζουμε όλους τους ανθρώπους. Εγώ δεν είπα για όλους, δεν είπα για όλους. Λέω το... Δεν σ' ακούσα, ακούω μιλιά κομπές. Αφού δεν μιλάω, πώς θα μ' ακούσει, ακούω εγώ εσένα τώρα. Α, ναι, λοιπόν. Άρα ο 40-φεύγα έχει δύο πράγματα μέσα του. Ο δυνατός 40-φεύγα. Δεν είναι όμως 40-φεύγα που είναι 5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, 5 κιλά κρασί και κάθεται σε μια καρέκλα και τέτοια, δεν θα την καλύψει ποτέ. Άρα εξαρτάται από τον άνθρωπο, εννοείς. Βέβαια, είμαι μαζί της. Είμαι μαζί της. Δεν είναι όμως όλοι στο ίδιο καλάθι. Έτσι. Είναι οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι είναι μέσα ψυχολογικά προβλήματα, μέσα στην κατάθλιψη, παρετημένοι από τη ζωή, κουρασμένοι. Ναι, άκουσε, Χρήστα μου, θα σου πω και εγώ. Οι περισσότερες γυναίκες στην ηλικία σου είναι 80 χρονών. Άρα το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα εγώ τι πρέπει να ψάξω να βρω, να δω την 24 και να απορρίπτω σε ένα που είσαι εμφανίσιμη. Να ψάξει αυτή που σε γεμίζει. Ναι, ή κάποια στιγμή περίμενα να σου πω το αντίπαχη. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο 45, εγώ που είμαι 48. Το πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει είναι ότι όταν τα φτιάχνουμε μια 24, δένεται γιατί τη δίνω τα πάντα και έχει μετά δεν έχει αδίέξοδο. Και την κονομάς μετά. Και κολλάμε στην ηλικία. Πώς θα την καλύψω εγώ όταν θα πάω 70 και αυτή θα είναι 50. Καλά, κάτσε να ξημερώσει αυριανή ημέρα και βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Εδώ λέμε τώρα η Χρύσα είναι ο παδός του ζώου για το σήμερα. Ναι, για το σήμερα. Λέμε να ζούμε το σήμερα. Ναι, εσύ το έχεις πάει να φτάσει 70, σου λέει. Περίμενε, ρε φίλε, να πούμε. Περίμενε. Ναι, το σήμερα που ζούμε όμως. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λες, ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να. Ειδικά όταν ο άνθρωπος είναι και αθλητής, είναι πολύ μπροστά. Νητάκι, είναι πολύ μπροστά. Όταν ο άνθρωπος τι είναι? Αθλητής. Θα συμφωνήσω. Είναι διατροφές και δεν καταρχήν και δεν μυρίζει και το σώμα του, πέστε, έτσι, τέτοιες φίλες μου. Δηλαδή συμφωνείς μαζί μου ή διαφωνείς? Νομίζω ότι συμφωνείτε, παιδιά, απλά δεν το έχετε καταλάβει. Όχι, όχι, εγώ συμφωνώ με τη Χρυσά, απλά τι της λέω, πρόσεξε με τι της λέω, εγώ σαν Νίκος. Ότι καλά είναι να βρει το 40, με το 47 να είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία, δηλαδή εάν έχει μειώσει το απόλυτο του έρωτα, στο 40 θα βάλει και σφραγίδα, στο 40 φεύγα, τον κατάλληλο. Κατάλαβα σου σου λέω. Είναι μαθηματικά. Ναι, αλλά είναι δοκιμασμένο αυτό. Η Χρύσα δεν το εστερνίζεται αυτό. Δεν θέλει. Θέλει το μορουδιακό. Αυτό την τέρπη. Αυτό έχω να δει. Κάτι γίνεται. Θέλω να είναι όμως και αρσενικός, έτσι. Να μην είναι παιδάκι. Τι συμβαίνει με τα κόμματα? Τι συμβαίνει με τα κόμματα? Κάτι γίνεται πίσω στο βίντεο κιόλα. Μήπως είναι τα φίδια? Είσαι σίγουρος? Θα δούμε. Μα ζώσαν τα φίδια εδώ μέσα. Έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, Αντάκη, έχω να σου πω κάτι. Το 40 φεύγα. Ναι. Είναι όπως το λες. Με ακούς? Βεβαίως. Είναι όπως το λες. Απλά η φίλη μας η Χρύσα θέλει face μπεμπέ, ενώ η πιτσιρίκα θέλει... Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είναι μπεμπέ. Εμένα ο άντρας μου είναι αρσενικός. 23 χρόνων όριμος. Όχι, είπα για πρόσωπο. Είπα για πρόσωπο. Πρόσεξε, είπα για πρόσωπο. Δεν είπα ότι είναι μωρό. Λοιπόν, ούτε και στο πρόσωπο είναι μπεμπέ. Δεν μου αρέσουν οι φλόροι. Μπεμπέ, όπα. Δεν μπορεί να είναι. Άλλο το μικρός και άλλο να είναι φλόρος, ας πούμε. Εγώ ξέρω και κάτι σαραντάρδες φλόρους. Με συγχωρείς, εγώ σου είπα, δεν σου είπα για φλόρο, δεν προσβάλλω τον άνθρωπο. Α, συγγνώμη. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι πρέπει να βρεθείτε εκτός αέρα, να τα βάλετε τα πράγματα στη θέση τους. Ένα 47, 24 θέλει γκρίζο πρόταφο και οριμότητα, κατάλαβες. Η 24. Η 40. Η δικιά σου 24, περίμενα, γιατί έχει κι άλλες που δεν θέλουν γκρίζο πρόταφο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι επειδή η γυναίκα οριμάζει λίγο πιο γρήγορα από τον άντρα. Συνήθως επιλέγει μεγαλύτερους. Ναι, και επειδή ορίμασε, λέει, με η Χρύσα και τους είδους τους μεγαλύτερους, σε ορίμασε τώρα και το πήρα αλλιώς για να μην βρει. Λοιπόν, Νικό, ακούσαμε με πολύ έτσι, προσοχή αυτά που μας είπες. Συμφωνούμε και σε κάποια από αυτά και σε κάποια διαφωνούμε. Εμείς οι δύο, Νητάκη, συμφωνούμε, ναι.
Καταρχήν έχουμε μια οικειότητα η οποία δεν ξέρω πού έχει προκύψει. Να είσαι καλά, Νίκο. Εντάξει, μωρέ, δεν έχουμε οικειότητα, απλά εντάξει, κάτι δεν εξηγιόμαστε, ρε φίλε, και να έχουμε, δεν κατάλαβα να πούμε. Με μια φίλη σου κάποια στιγμή κατάλαβα ένα βράδυ και λέει είναι φιλαράκι της Ανίδας από το Χρυσό Κουφέτο. Ένα βράδυ κατά λάθος κάπου. Α. Μια κολλητή σου. Το Χρυσό Κουφέτο, κολλητή. Χρυσό Κουφέτο. Ναι. Γιατί εκεί οι άνθρωποι που αναστρεφόμουν ήταν 80 πλάστα. Λίγο δύσκολο να ζει άνθρωπος του Χρυσού Κουφέτου. Γεια σου, ρε Νικολάκη, να είσαι καλά, γεια σου. Μουστάρα το Νικολάκη. Ανιτάκη, Νικολάκη, Χρυσό Κουφέτο, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, έχει και άλλη γραμμή που περιμένει. Πρέπει να πάμε και στα φίδια. Έχω τελειώσει από τον άνθρωπο, πάω σε φίδι τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τα κορίτσια αυτά με τα φιδίσια κορμιά, με τις πολύ ωραίες προσωπικότητες, γιατί κάθε μία έχει τη δική της και σας αξίζει να έχετε τους συντρόφους που γουστάρετε πραγματικά. Σας ευχαριστώ που ανοίξατε την καρδιά σας και είπατε τα μυστικά σας, τις αλήθειες σας. Και είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε και το γουστάρουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, να είστε καλά και να έχετε τους συντρόφους που θέλετε, σας εύχομαι. Αμήν. Και σας αξίζουν. Έτσι. Επιτυχία. Και πέρα να τη ζω ελεύθερα, χαλαρά. Θέλω να ζω το σήμερα. Καταλαβές. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και αν θα ζούμε και αύριο, έτσι. Απλά θέλω να περνάω καλά σήμερα. Μάλιστα. Και το έχεις καταφέρει και να το συνεχίσεις, σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Οι γραμμούλες που θέλουν να τοποθετηθούν, οι φίλοι μας, περιμένουμε. Εσύ, Κατερινάκη. Σε βλέπω με ό,τι λέει η Χρύσα, είσαι μέσα. Συμφωνώ στο να ζούμε το σήμερα. Απλά πιστεύω ότι είναι στον άνθρωπο αυτό που είπες πριν. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Είναι το μυαλό που κουβαλεί ο καθένας και οι εμπειρίες που έχουν βιώσει. Ο σύντροφός σου, ο τωρινός, είναι μικρότερος, μεγαλύτερος. Συνομήλικοι είμαστε. Συνομήλικοι είστε. Ωραία. Μια χαρά. Ναι. Αλλά θεωρώ... Ξέρεις πώς σε βλέπει, έτσι. Σε λυπάται. Γιατί είναι η Χρύσα. Όλες μας λυπάται η Χρύσα. Όποιος είναι... Τι με Χρύσα, όχι. Εντάξει, λέγαμε και πίσω από το πλατό. Δεν έχει να κάνει. Με μεγαλύτερους συντρόφους τους μας λυπάται. Μας βλέπει για... Ναι. Για ταλαιπωρημένες. Σου λέει... Είναι σου βασικά δεν μπορεί να δει το γεροντικό σώμα, έχει πρόβλημα σου, η γυναίκα. Δεν μπορεί να το δει στο κρεβάτι του γεροντικού. Μέχρι και η άνθρωπο που είναι πιο μεγάλος. Ναι. Η μυρωδιά του. Όταν είναι νέος, αλλιώς μυρίζει, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος το δέρμα του είναι πιο... Δεν ξέρω. Baby. Δεν ξέρω. Ο μεγάλος άντρας δεν μυρίζει και λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ακυρώνω βασικά τα κόμματα. Εγώ θέλω να μυρίζει μορουδίλα. Το αγριεύεις. Το αγριεύεις. Εν τον έσω. Γενικά το θέμα. Το αγριεύεις, γιατί εγώ νομίζω ότι αν αγαπάς έναν άνθρωπο, σου μυρίζει αγάπη. Δεν σου μυρίζει κάτι άλλο. Μάλλον δεν τον έχω αγαπήσει εγώ το συνομήλικο. Μάλλον όχι, θέλω να νομίζω. Το θέμα είναι ο άντρας να έχει... να μην τον βαριέσει, να μην είναι βαρετός. Μπορεί να είναι και 30 και πρωτοβουλής να μην πάρει ποτέ. Να νιώθεις ότι είναι ο άντρας της σχέσης. Εδώ μπορεί να είναι 80 και να μην την πάρει την πρωτοβουλία. Αυτό. Γι' αυτό είναι στον άνθρωπο. Λοιπόν, για να ακούσουμε στη γραμμή τι γίνεται στον έξω κόσμο, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινή μου. Μιλάμε για βία. Α, είναι σοβαρά τα πράγματα. Σ' ακούω. Όχι, το ξεπέρασα πριν από 4 χρόνια. Πήρε τη δύναμη και έφυγα. Βία, ναι, εντός οικογενειακή. Θέλω να στείλω μήνυμα στις γυναίκες, στους ανθρώπους που βιώνουν τη βία, είτε είναι λεκτική, είτε σωματική. Ναι, υπάρχει μια σειρά. Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς. Δεν πρέπει να ντρέπονται οι κοπέλες που βιώνουν κάτι τέτοιο. Το λες ορμόμενη, φαντάζομαι, από την αφήγηση της φίλης μας της Χρύσας που είπε για την κακοποίηση που έχει υποστεί στο παρελθόν. Τι ηλικία έχεις, Φωτεινή? Είμαι στα 44. Και αυτή τη συμπεριφορά την εισέπραξε από τον σύντροφό σου, από τον άντρα σου? Ναι, 15 χρόνια. Αυτό η βία, όταν ένας άνθρωπος είναι βίος, δεν έχει να κάνει με το πόσο όμορφος είναι ή αν είναι άνετα οικονομικά. Ή αν είναι μορφωμένος, ή αν είναι... Σε ποιο επίπεδο είναι, ναι. Δεν έχει να κάνει. Αυτό που έχω εγώ εισπράξει ως άνθρωπος,
όχι ως γυναίκος άνθρωπος. Φεύγουμε από αυτή τη σχέση, δεν βρίσκουμε δικαιολογίες όπως έβρισκα εγώ, θα πει ο κόσμος ή έχουμε ένα παιδί μαζί. Η μητέρα που θέλει να λέγεται μητέρα φεύγει από όλο αυτό. Γιατί ακριβώς δεν αξίζει το παιδί ή τα παιδιά της να βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση. Εννοείται, δεν το συζητάμε και δεν το διαπραγματεύεται καμία λογική γυναίκα σήμερα να ζει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βίαιη συμπεριφορά, ακόμα και αν πρόκειται για λεκτική, και πόσο μάλλον όταν προχωράει στη σωματική που εκεί το πράγμα αγριεύει, είναι επικίνδυνο για την ακαιρότητά της. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πήρα βοήθεια, το έψαξα κάποια στιγμή και μόνη μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα, συσταγωγικά. Υπάρχει επιζώντας του μέλητος, δηλαδή μετά από μια φάση ρέζονται, συγγνώμη, κλαίνε, ηρεμούν για ένα διάστημα, μετά μαζεύουν πάλι, σημώνουν. Διότι αυτό το πράγμα είναι στη φύση τους και αυτό το πράγμα δεν παλεύεται και μία φορά βία, πολλές φορές βία μετά. Μάλιστα, το έχεις βρει με τον εαυτό σου, Φωτεινούλα. Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι καλά και με το γιο μου. Και ο λόγος που ήθελα έτσι να μιλήσω είναι ο εξής. Δεν τρεπόμαστε για ό,τι έχουμε βιώσει. Βγαίνουμε μπροστά, ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας, γιατί βιώσανε, άκουσαν, είδαν φασαρίες. Και από τον εαυτό μας ίσως, ζητάμε συγγνώμη που επιτρέψαμε. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτό που είπε η κοπέλα που έχεις εκεί στην εκπομπή, ξεκινάνε να μας απομονώνουν. Από φίλες, από τους γονείς, από αδέρφια. Και παθαίνουμε συναισθηματική παράλυση, έτσι λέγεται. Τίποτα, εύχομαι... Εύχεσαι να μην συμβαίνει και εύχεσαι να το ξεπεράσεις και εσύ εντελώς. Όχι, είμαστε καλά, είμαι καλά. Αυτό το μήνυμα, ότι υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις από Μάλιστα. αυτό. Και δεν αφήνουμε όλο αυτό το πράγμα να μεγεθύνεται, να συνεχίζεται και τελικά να γίνεται τρόπος ζωής, διότι δεν είναι τρόπος ζωής. Αυτός είναι τρόπος θανάτου, μάλλον. Του μυαλού μας. Να είσαι καλά, Φωτεινή μου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλησπέρα. Σου ευχόμαστε σύντομα να βρεθεί και ένα σύντροφο που θα σου ανεβάσει και λίγο τη διάθεση. Το είχε κλείσει η Φωτεινή, την πήρε την ευχή όμως. Η Χρύσα θέλει να βρει ένα σύντροφο η Φωτεινή. Γουστάρεις. Βέβαια. Τι της εύχεσαι. Πόσα χρόνια είναι νεότερος, 30, 35. Να σου πω κάτι, είναι το πώς νιώθω κάτι. Και εγώ δεν το περίμενα. Ναι. Δεν το περίμενα αυτό. Α, δεν είχες εσύ ιστορικό τέτοιο. Είχες με 4 χρόνια. Είχα και άλλη μια φορά. Ναι. Με ένα πάλι έτσι μικρότερο. Ναι. Δεν το επιδιώκω όμως, ειλικρινά. Είναι το ύφασμα τέτοιο. Ναι? Είναι το ύφασμα τέτοιο. Σε παίρνει όμως, κανονικά. Σου είπα, μόλις μπήκες μέσα, σου λέω να μου πεις να είσαι με 20 χρόνια νεότερό σου. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμή τώρα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, Μέσκιο. Γεια σου, Βανιντάκη, Νίκο με λένε. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω για τη Χριστίνα. Για τη Χριστίνα. Για τη Χρύσα. Ναι, Χρύσα, ναι. Okay. Είπε η Χρύσα ότι δεν βρίσκει άντρες σε μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή είναι όλοι βαρετοί, κοιμούνται, κάνουν ρύθμι. Νικό, τι ηλικία έχεις εσύ? Εγώ είμαι 48. Ωραία. Αποκατάστησε, σε παρακαλώ. Καλά κάνεις. Για να τον ακούσουμε. Νομίζω αυτό θα αποκαταστήσει. Θα πω στη φίλη μου ότι μάλλον ψάχνει σε λάθος μέρος. Περίμενε, γιατί έχω διαφημιστικό διάλειμμα και πρέπει να μας τα πεις. Σωστά τα πράγματα, διότι πρέπει να αποκατασταθεί το 40+ από αυτή την εκπομπή. Σωστά, το αντρικό κοινό 40+, γιατί έχει αρχίσει και φορτώνει. Εκεί στο Twitter έχουμε θέματα. Πολλά. Έτσι, κάτσε. Τα είπε καλά η Χρύσα, αλλά πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Έχει κάτι 40+ που είναι πολύ δυνατά. Και 50+. Τηλεθεατόπουλα, πάω σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάω. Πώς νιώθεις? Τι αισθάνεσαι? Νόμιζα ότι κάτι μου είπατε. Πάω. Εκπαιδευτές.
ο εαυτός σου σου είπε πάρ' τα αλλιώς για θα βρεις. Ναι, δεν γινόταν. Μάλιστα. Όταν ειδικά μου είπε, μου δίνει ένα χαρτί και μου λέει: ωραία, βάλε μου λέει τις προτεραιότητές σου. Του λέω: θέατρο, οικογένεια, μου λέει δεν ταιριάζουμε. Μου λέει δεν θες οικογένεια. Μα του λέω: στην ηλικία που είμαι, εννοείται πως δεν θα θέλω οικογένεια. Δεν θα είχα πρόβλημα να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο ή με οποιονδήποτε άλλον. Και στην πορεία να πήγαινε έτσι. Όχι σε κλουβί, να μπω σε κλουβί, να με εγκλωβίσει ο άλλος, ούτε να τον εγκλωβίσω. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και αν είναι συνοδοιπόρος μαζί μου, όπως και εγώ με αυτόν. Να σου πω και κάτι άλλο, Κατερίνα, τώρα μεταξύ μας. Συνοδοιπόρος και συνταξιδιώτης, να πούμε και στην Ταραβεριτζής, όταν είσαι 21 χρόνων, δεν υπάρχει συνοδοιπόρος κανένας. Συμφωνώ. Εμείς και το μυαλό μας είμαστε. Εδώ είμαστε 150, φτάνουμε και δεν έχουμε συνοδοιπόρο. Δηλαδή, τι συνοδοιπόρο και να είχαμε να λέγαμε. Εμείς, ο εαυτός μας είμαστε και η πάρτη μας αυτή τη ζωή. Και βεβαίως άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν μόνο χαρά και τους δίνουμε αγάπη κτλ. Τι συνοδοιπόρος να πούμε, πόσο να μας είσαι τώρα στα 21, όταν είσαι και ωραίο κοριτσάκι, και όταν είσαι και φιλόδοξη, και όταν γράφεις και ποιηματάκια. Πώς να το παλέψεις τώρα να μας είσεις με 21, στα 21 να πούμε θα του πας συνοδοιπορηλίκη μέχρι τα 150. Η αλήθεια δεν γίνεται, είναι δεν ότι το, η άσκηση. Και ο δυναμισμός φοβίζει πολύ τους άντρες. Είσαι δυναμική εσύ, ε. Ναι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να μου πει ο άλλος, να έρθει κάποιος στη ζωή μου και να μου πει τέλος, θα κάτσει σπίτι, τέλος, ό,τι με, ό,τι ασχολείσαι, ή να μην καταλαβαίνει το επάγγελμά μου. Ή να μου πει τι, θα βγεις με άντρα σκηνοθέτη. Αποκλείεται. Τι γίνεται. Δεν γίνεται να μου το πει. Ή δεν γίνεται να πάει. Όπως δεν γίνεται και να μην βγεις με άντρα σκηνοθέτη, γιατί αν θες να λέμε και τις αλήθειες, ό,τι και συνοδοιπόρος να είναι ο άνθρωπος. 1,5 χρόνο το ζεις στο συνδεπορυλίκι. Γιατί με κοιτάς φραγκάκι έτσι. Την αλήθεια δεν μπορώ να λέω, τι σκέφτομαι. Μόνο. Είσαι 21 χρόνων. Συνοδοιπόρο στο πάρτι θέλεις αγάπη μου στα 21 χρόνων. Μόνο στο πάρτι θέλεις συνοδοιπόρο, τίποτα άλλο. Συνοδοιπόρο. Μετά θα δει το σκηνοθέτη. Θα δει τον ηθοποιό. Το βοηθό σκηνοθέτη. Τον παραγωγό. Κάποια στιγμή γοητεύεσαι κιόλας από ανθρώπους γύρω σου. Άνθρωπος είσαι, 21 χρόνων είσαι. Έχεις το συνοδοιπόρο 1, 2, 3. Πόσο το πάρτι είσαι συνοδοιπόρο στα 21. Δώστε το διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ πάω να υποδεχτώ την επόμενη καλεσμένη μας, την Εύα Κανέλη, τραγουδίστρια, η οποία έχει ζήσει μια αγριάδα στη ζωή της. Για να την ακούσουμε. Γεια, έλα, Εύα μου. Τι κάνεις, Εύα? Γεια, Σανίτα. Καλά είσαι, καλώς ήρθες. Φωνάρα μου. Τι κάνεις? Εκπληκτικές φωτοάλες, εσύ είσαι. Εγώ σήμερα έχω τεθεί βαφτίσια, επαρχία, σόλο. Πού κάθομαι, ναι, εδώ. Μας γιατί σήμερα. Γιατί βαφτίσια, μια χαρά. Το κάπως θέλαμε να το πούμε και μας βγήκε διαφορετικό. Πώς είσαι, Εύη? Μια χαρά. Καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εσύ είσαι ένα κορίτσι που έχεις κάνει τη διαφορά σου στο τραγούδι, χρόνια τώρα ολάκερα, με πολύ ωραία φωνή. Και κάποια στιγμή έχεις κάνει την όφα σου, νομίζω. Κάτι έχεις εσύ, έχεις αποστασιοποιηθεί. Ναι, έγινε αυτό. Είσαι χαμηλών τόνων, κοριτσάκι. Γενικώς ήμουνα και χαμηλών τόνων. Ναι, δεν το έχεις το πολύ. Δεν το έχω. Ίσως αυτό να είναι και λίγο κακό για τη δουλειά που κάνουμε. Ναι. Θέλει και τη λεζάντα του. Θέλει. Έτσι λίγο να. Ναι. Να τα μπερδεύει τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, Εύα μου, εσύ είσαι σήμερα κοντά μας γιατί έχεις μια εμπειρία ζωής την οποία μας δίνει τη χαρά να την καταθέτεις μέσα από την εκπομπή μας. Και μια και η εκπομπή μας σήμερα μιλάει για ζήλιες, πάθη και έρωτα, εσύ έχεις βιώσει αγριάδα μεγάλη. Προδοσία και ψέμα βίωσες. Σωστό. Ε? Είναι αυτό που προφανώς έρχεται σε συνάρτηση σε αυτό που μου είπες, ότι είμαι ένα άτομο που δυστυχώς ή ευτυχώς η ειλικρίνεια δεν είναι και τόσο καλή. Γενικά σε όλους τους τομείς πιστεύω και όχι μόνο στη δουλειά μου. Και ένα παραπάνω, ναι, έρχεται και αυτό στη ζωή μου που ήταν μεγάλο πλήγμα, χρόνια μεγάλο μπαμ. Ήταν αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου. 8 χρόνια. Και πώς εξηγήθηκε εσύ, Εύα, άτσαλα πολύ, δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ναι. Ένας εκπληκτικός, καταρτισμένος, άνθρωπος της δουλειάς μας, υπέροχη ζωή, εκπληκτικά περνούσαμε. Συνεννόηση, επικοινωνία, ναι, τα πάντα. Συμπαντότητα. Και? Μέχρι που ξαφνικά γίνεται αυτό που λέμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, ότι δεν πηγαίνει με μία γυναίκα. Και διατηρεί παράλληλη σχέση με άντρα. Μάλιστα. Δεν σε απάντησε για μια άλλη γυναίκα ο σύντροφός σου. Δεν σε απάντησε για ένα καλά. Άνδρα. Ναι. Τι έπαθες εσύ, Κατερίνα? Θα τη σούσε, Ναι, μου
Δηλαδή, εσένα το πρόβλημά σου είναι αν θα σε απατήσει με άντρα, με τι θα προτιμούσε να απατήσει. Με τίποτα από τα δύο. Ναι. Αλλά πόσο μάλλον. Εντάξει, εκεί είναι διπροσωπεία διπλή. Διπλή όμως. Δηλαδή, είναι μεν σε κερατώνει ουσιαστικά, αλλά και δεύτερον κρύβει και την πραγματική του ταυτότητα. Ναι. Σοκ ήταν αυτό. Πιστεύω ότι. Μεγάλο σοκ. Γιατί αλλιώς που λέμε, εντάξει, σίγουρα και η ζήλια είναι πάρα πολύ έτσι. Εντάξει. Ανάλογα και τη μορφή ζήλιας. Τώρα λέμε ζηλεύουμε. Εσύ είχες βιώσει τη ζήλια από κοινών, δηλαδή σε ζήλευε. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Ήσασταν cool ζευγάρι. Πολύ cool ζευγάρι. Σου είχε δώσει, ας πούμε έτσι, καμιά φορά την ευκαιρία να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις στο ίδιο φύλλο με εκείνο, δηλαδή τις ομοφυλοφιλικές. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, καθότι επειδή εντάξει ήμουνα και εγώ λιγάκι απορροφημένη στη δουλειά μου, όπως και ο ίδιος, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι θαυμάζοντας, αλλά και πάλι δεν πήγαινε το μυαλό μου, ήμουν λίγο έτσι απορροφημένη. Θαύμαζε άντρες? Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με ποιο τρόπο, ρε Σιέβα, να πω. Όντως, με ποιο τρόπο. Κάθε, δηλαδή είναι ο σύντροφός σου. Είσαστε μαζί 8 χρόνια. Έχετε φάει, έχετε πιει, έχετε κοιμηθεί, έχετε ξυπνήσει. Σωστό. Έχετε ταραβεριστεί, έχετε μοιραστεί τη ζωή σας. Επικοινωνείτε πολύ ωραία, μου λες. Όλα πάνε μια χαρά. Και αντιλαμβάνεσαι μια μέρα των ημερών ότι αυτός διατηρεί παράλληλη σχέση με άντρα. Δεν έχεις πάρει γραμμή, τίποτα, ότι ο τύπος ομοφιλοφιλίζει. Δεν μου το έδειξε, ειλικρινά σου μιλάω, δεν μου το έδειξε. Ότι ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό στο να θαυμάσει και να πει να, ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, όπως μπορώ να πω, ναι, η Ανίτα σήμερα είναι πάρα πολύ όμορφη, ναι. Τώρα αυτό όταν γίνεται. Πρόσεξε, μου την πέφτεις. Όχι, δεν την πέφτω. Εντάξει. Γιατί κάπως έτσι τα λέει και ο δικός σου και τελικά δεν όχι, καμία σχέση. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου. Με έναν τρόπο κάπως για το άλλο φίλο. Ναι, εντάξει. Επειδή φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο, ας πούμε. Η ένδυση του είναι πολύ ωραία. Τίποτα, ναι. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Θα ήθελα να κάνω πιο πολύ παρέα μαζί του. Εντάξει, δεν μπορείς να πας κατευθείαν δηλαδή το μυαλό σου, Σόνι και Ντέ, εκεί. Αυτό αντιθέτως τώρα, με τη φίλη. Πώς έγινε, ας πούμε, τους είδες μαζί? Όχι, απλά μου ήρθαν και κάποια μηνύματα. Από πού? Ήρθαν κάποια ανώνυμα τηλέφωνα στο κινητό μου ότι ο κύριος αυτός διαπρέπει με παράλληλες του ιδίου φίλου του σχέσεις και προσέχτε πολλές καλά. Πολλές σχέσεις ή μία? Προφανώς θα έχει και πολλές. Άντε, ας του κάνουμε το χατήρι να πούμε τη μία. Την οποία ενδεχομένως γνώριζα και δεν γνώριζα. Εύα μου, αν σου το είχε πει. Αν σου είχε μιλήσει, γιατί δεν είναι και τόσο πια κατάπτυστο να ένας άνθρωπος να. Κοίταξε, γιατί αντιλαμβάνομαι και εκείνο το θέμα. Ναι. Απ' τη μία, με πολύ ευκολία μπορείς να πεις ότι πώς το έκανε αυτό σε μια γυναίκα, ακριβώς, αφού έχει και αυτός άλλες επιθυμίες και τα λοιπά και προθέσεις, γιατί δεν τις έδειξε από την αρχή, γιατί μπορεί να μην ήταν σίγουρος γι' αυτό. Και ίσως η αγάπη του για σένα και η ανάγκη του να είστε μαζί να μην του επέτρεπε να σου πει την αλήθεια του, να μην ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Και να ήθελε να αλλάξει ενδεχομένως, λες, δρόμο. Συνομιλικό μου. Μπορώ να σε φανταστώ με συνομιλικό σου. Μπορώ να με φανταστώ. Αλλά στο ίδιο στυλ με σένα. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Εσύ στην ηλικία να είναι... μου, στην ηλικία μου οι περισσότεροι δεν έχουν μαλλιά. Έχουν... 43 είσαι, φίλη. Εντάξει. Οι συμμαθητές μου, ας πούμε, όλοι οι πρώην συμμαθητές μου είναι χάλια. Σε έχεις τσεκάρει όλους. Έκανες. Έκανες casting, είδες. Τίποτα δεν. Τίποτα. Δεν έχει εκεί τίποτα. Για πες τώρα, τι έχεις κάνει, Χρύσα, με τι ασχολείσαι? Πολύ ερωτευμένη, τώρα δεν ασχολούμαι με κάτι. Είχα δικό μου καφέ, τώρα δεν ασχολούμαι με κάτι. Με μητέρα έχω δύο παιδιά, έχω δύο κόρες. Η μεγάλη μου είναι 17. Ναι, από γάμο. Α, έχεις κάνει τον γάμο. Ναι, έχω κάνει τον γάμο. Παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Έχω κάνει τα πάντα. Ναι. Σχεδόν. Μεγαλύτερος ήταν ο σύζυγος? Όχι, και αυτός 4 χρόνια μικρότερός μου. Δεν το έχεις με το μεγαλύτερο. Απλά τώρα ξεπέρασα πολύ το όριο. Εντάξει, θα πάμε πολύ καλά. Η μητέρα του είναι μικρότερη από μένα, η πεθερά μου. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Πόσο μεγάλη η πεθερά σου? Η πεθερά μου πρέπει να είναι γύρω στα 39-40. Μια χαρά. Η πεθερά σου είναι 39 και 43. Ναι, όταν μου λέει κοριτσάκι μου, πιάνει τα γέλια. Λέω, μου κάνεις πλάκα. Σου πω τώρα κάτι.
Εσύ λοιπόν το έχεις πάει με το 4 χρόνια μικρότερο, τον παντρεύτηκες, έκανες τα παιδιά. Ναι. Τον τελείωσες αυτόν. Λάμινο ώρε. Ναι. Πάμε τώρα στο Ματζόρε. Ναι. Σκάει το... Τώρα ζω τον απόλυτο έρωτα. Ναι. Ναι, ναι. Το παραμύθι, το όνειρο είναι αγνό. Πόσο παιδί. Πόσο καιρό είναι αυτό στη ζωή σου? Είναι 6 μήνες. Α. Πώς έγινε αυτό, για πες. Έγινε από μία γνωστή μέσα από το Facebook. Α, το Facebook κάνει δουλειά, ε. Να, μα, μια χαρά. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε, κεραυνοβόλα. Και έχω όνειρα, δηλαδή. Πώς ερωτευτήκατε κεραυνοβόλα, μέσα από το Facebook? Εγώ δεν ήξερα την ηλικία του. Δεν την ήξερα την ηλικία του και δεν μου την έλεγε. Είδες φωτό. Ναι, είδα φωτό, αλλά δεν του φαινόταν. Έτσι φαινόταν πιο. Είναι αρσενικός και φαινόταν πιο μεγάλο σε ηλικία. Λέω, εντάξει, πόσο θα είναι. Θα είναι 25, δεν το περίμενα να είναι, ας πούμε, και 22 χρόνια. Α, τόσο μεγάλο τον πήγες, 25. Τα 23 που είναι, λες, θα είναι 25, θα είναι γέρος. Γερόντι, ανήμπορο. Ναι, και σιγά-σιγά συναντιόμασταν, ταιριάζαμε, μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Τι δουλειά κάνει αυτός? Είναι στρατιωτικός. Τώρα αυτό που είναι 23 χρόνων, ρε φίλοι, ναι. Και εσύ 43. Τα παιδιά σου τι ηλικία έχουνε? Η μεγάλη μου 17 και η μικρή μου 13. Ναι. Φαντάζομαι ότι όταν είδε ο πατέρας μου μαζί με την κόρη μου, τους είδε, νομίζω ότι ήταν της κόρης μου φίλος. Το διασκεδάζεις, μια χαρά, μου αρέσει η Χρύσα. Πάει καλά. Απενοχοποιημένη, ερωτευμένη, χαΐστρια. Ναι, ναι, ναι. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Τι συζητάτε με το 20χρονο? Συζητάμε τα πάντα. Δηλαδή έχει άποψη? Έχει άποψη, έχει, ναι, 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 εντάξει. Έχει ζήσει πολλά πράγματα. Είναι έτσι, έτσι είναι αρσενικό, δεν είναι σαν τη ηλικία, ας πούμε, να είναι κουρασμένο, να έχει προβλήματα. Πού να τη βρει την κουρασμένη. Να είναι, ναι. Σκέφτεται ή είναι. Σκέφτεται. Σκέφτεται. Δεν θα μπορούσα να είμαι χαζό, εντάξει, είπαμε. Από το να είμαι με ένα 40 χαζό, τουλάχιστον να είμαι ένα 20 που να έχουμε να πούμε και να κάνουμε κάτι. Έχει μια αξίωση γενικότερα για το αντρικό φύλλο, νομίζω εσύ, ε. Εντάξει, του θεωρώ ότι είναι λίγο ανίκανοι, λίγο υποδιέστεροι, εξαρτάται. Έχεις ταλαιπωρηθεί από σχέσεις? Ναι, ναι. Έχεις ταλαιπωρηθεί? Έχω ταλαιπωρηθεί. Έχω ταλαιπωρηθεί. Έχεις περάσει ζήλια και καταπίεση? Έχω περάσει ζήλια, καταπίεση, κακοποίηση. Απλά εγώ δεν μπορώ να νιώθω ότι είμαι περισσότερο άντρας από αυτόν που έχω δίπλα μου. Και συνήθως αυτό παθαίνουν οι άντρες. Όταν έχουν δίπλα σε μια γυναίκα δυναμική, αισθάνονται ανασφάλεια. Έχουν όλες. Συμφωνούμε λίγο πολύ. Αισθάνονται ανασφάλεια και κατωτερότητα και αρχίζουν τα προβλήματα. Γκρίνια και κομπλεξιλίκη. Ναι, ναι, ναι. Και τότε η σχέση σταματάει να είναι σχέση. Τι σου βγάλανε σε ένα επαλαιή? Μου βγάλανε τα πάντα. Και όταν ζήλια λες κακοποίηση. Και ξυλοδαρμό. Ξυλοδαρμό. Ναι, ναι. Ξυλοδαρμό. Κανονικά. Με τι, από ζήλια? Από ζήλια και χωρίς λόγο. Από ανασφάλεια, από δική τους ανασφάλεια. Γιατί ήταν... σε κοίταξε αυτός και. Ναι, ναι, γιατί σε κοίταξε αυτός, που πας. Γιατί θα πας εκεί, τι θα κάνεις. Ταλαιπώρια γι' αυτό, ναι, και το ξέρει πολύ, έτσι. Δεν μου αρέσει καθόλου να είμαι σε μια τέτοια σχέση. Γι' αυτό και δεν είχα πολλές σχέσεις στη ζωή μου. Και εσύ τώρα έχεις εντελώς απορρίψει την σχέση με έναν άνθρωπο της ηλικίας σου ή μεγαλύτερό σου. Ναι. Γιατί όμως ακριβώς? Γιατί αισθάνομαι ότι όλοι αυτοί έχουν μια απογοήτευση από τη ζωή τους. Ναι. Είναι όλοι προβληματικοί, ναι, ή χωρισμένοι. Ναι. Ή τέλος πάντων κομπλεξική. Με κουράζουν. Δεν με κάνουν να αισθάνομαι ωραία. Οι 40 πλάς δηλαδή είναι όλοι προβληματικοί, λες εσύ? Ναι, ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή ο χωρισμένος είναι εντελώς χ για σένα? Γιατί και εσύ χωρισμένη είσαι. Και εγώ χωρισμένη είμαι, αλλά εγώ δεν τους δημιουργώ προβλήματα. Εγώ θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο, να περνάω καλά, να έχω μια ζωντάνια, να έχω όρεξη για ζωή, να μην βαριέται. Θέλω να αισθάνομαι σαν μικρό κοριτσάκι. Δεν θέλω να αισθάνομαι την ηλικία μου και αυτά που έχω περάσει. Και συνήθως οι άντρες οι συνομήλικοι με μένα είναι άστο. Βγάζουν, ναι, σουλαχαίνει κάτι τους εκμέρεις, φαίνεται ότι βγάζει μια τέτοια... Δεν μπορώ να αισθανθώ τον εαυτό μου ότι θα σηκωθεί, θα είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι με ένα τέτοιο άντρα, με τίποτα. Το γεροντιλίκι είναι αυτό, ναι, το τρικάρι. Ναι. Για να καταλάβω, περίμενε. Γιατί το ίδιο είναι να έχει τον Άδωνη, όχι τον Άδωνη, ξέρει. Υπάρχουν και 40 πλάς και 50 πλάς και 60 πλάς. Πού είναι αυτή? Έχει κομμάτια καλά. Περίμενε. Εγώ ξέρω, δηλαδή, κομμάτια ακαταμάχητα 60 πλάς. Είναι πιασμένα όμως, έτσι. Ναι. Εντάξει. Είναι πιασμένα, δεν θέλω εγώ πιασμένα κομμάτια. Θέλω να σου πω ότι μην απαξιώνουμε, μην θεωρούμε δεδομένο ότι ένας άντρας ο οποίος είναι σε μια ηλικία, επειδή έχει γράψει τέλος πάντων χρόνια πάνω του ότι πρέπει να είναι και
γεροντικού τύπου ή γκρινιάριση. Εγώ ξέρω κάτι κομμάτια να πούμε συλλεκτικά μεγάλα, τα οποία το πάνε καλά. Δηλαδή τα βλέπεις και είναι, ρε παιδί μου, μάχημα, δραστήρια. Ροκάρουνε, είναι χαΐστες. Εγώ ξέρω μερικούς. Και επίσης ξέρω και κάτι μικρά τέτοια που λες 20-30, κάτι τέτοια, τα οποία είναι γεροντά, έχουν γεννηθεί γέροι. Όχι, όχι. Άρα έχει να κάνει με τον άνθρωπο, νομίζω, όχι με την ηλικία. Εντάξει, αυτά τα κομμάτια που λες, εγώ τα βλέπω είναι πιασμένα όλα αυτά τα κομμάτια. Οι οικογένειες έχουν, ή άλλοι είναι γκέι, ή άλλοι είναι. Δεν είναι κάποιο φυσιολογικό, ας πούμε, και να είναι. Εσύ τώρα έχει καφατζωθεί με το 23. Την Πεθερά την έχει γνωρίσει, την 39χρονη. Βεβαίως. Έχουμε φιλίες. Πολύ καλές σχέσεις. Η Πεθερά δεν έχει φρικάρει που ο γιος είναι μέσα. Όχι, ίσα που ξέρω τον προσέχω. Του ετοιμάζω για τη δουλειά τα πάντα. Να σου πω τώρα κάτι. Ο 23 δεν θέλει κι αυτός παιδί κτλ. Τόσο μικρό να θέλει παιδί. Άμα θέλει, θα του κάνω. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Μια φορά. Ναι, είμαι ακόμα. Σε πολύ καλό δρόμο, Χρύσα. Η κόρη σου που γνωρίζει το σύντροφό σου, ναι, που είναι 17 χρόνων και ο σύντροφός είναι 23 και θα μπορούσε να είναι ζευγάρι, θα μπορούσε. Ναι, ναι, ναι. Έβγαλε κάποιο, σου έβγαλε θεματάκι καθόλου? Στην αρχή πριν το γνωρίσει, ναι, της κακοφάνηκε πάρα πολύ, στην έδωση. Τρελάθηκε. Όταν το γνώρισε, εντάξει, τώρα έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Η μεγάλη μου η κόρη έχει σχέση αδερφική μαζί του, η μικρή μου η κόρη έχει μια πιο, δηλαδή σαν πατέρα, ας πούμε, τον βλέπει διαφορετικά. Αλλά έχουν πάρα πολύ καλές. Ο πρώην σύντροφός σου και πατέρας των κοριτσιών σου? Μια χαρά, έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά, τα βλέπει. Δεν έχουν γνωριστεί οι δυο τους ακόμα. Θα γνωριστούμε. Να σου πω τώρα κάτι. Εσύ δηλαδή το έχεις φέρει έτσι που περνάς καλά. Δεν βλέπεις καμία διαφορά ηλικίας, διότι έχετε συμβατότητα στον τρόπο ζωής, από ό,τι καταλαβαίνω, και στο τρόπο που αντιλαμβάνεστε τη ζωή, γιατί και εσύ είσαι ένα κορίτσι, κοριτσένιο, δηλαδή είσαι... Ταιριάζουμε, ναι, ναι, έχουμε πολλά κοινά. Δεν είσαι το πιο βαρύ πλάσμα του κόσμου. Την ίδια στιγμή μου λες, επειδή έχεις βιώσει αγριάδα, γκρίνια, ταλαιπώρια και αμαλάκι και κακοποίηση, λες θέλω τη ζωή μου από εδώ και... Πάω με τρόπο. Καντίνα. Κατερίνα Σιγάλ. Μήπως ήμασταν μαζί στη βάφτιση και δεν το ξέρω. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Ορίστε και το βιβλίο. Α, έχεις γράψει και βιβλίο. Ναι. Ποίηση αφετηρία. Κατερίνα Σιγάλ. Γουστάρο, κοριτσάκι. Με τις ανησυχίες σου, τις ποιητικές σου ανησυχίες. Ναι, υπάρχουν και αυτές. Είσαι και ραδιοφωνική παραγωγός, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Στον Fresh Radio Athens. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Για πες μου, εσύ έχεις πέσει θύμα ζήλιας, φίλοι. Ναι, έχω πέσει θύμα ζήλιας. Δηλαδή, σε έχει αυτό το πράγμα... Βασανίσει. Βασανίσει, ε. Ναι, 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 ναι. Ήμουνα με έναν άνθρωπο 1,5 χρόνο. Δεν θα ήσουν και με άλλο όν, με άνθρωπο είμαστε συνήθως. Και ενώ στην αρχή όλα ήταν πολύ όμορφα, πολύ βατά, συνοδοιπόρος στα όνειρά μου. Στην αρχή έτσι το έργο, συνοδοιπόρος, ναι, και τα λοιπά. Στην αρχή όλα είναι μια χαρά. Μετά έρχεται το ζόρι. Όταν λοιπόν μετά από κάποιους μήνες αποφάσισε να... Όχι να το επισημοποιήσουμε, να το κάνουμε λίγο πιο σοβαρή τη σχέση μας. Διαβάζω τα ποίηματά σου, μου αρέσουν πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στην αρχή όλα καλά, συνοδοιπόρος, ναι, 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 και ραυμαβόλος έρωτας. Συνταξιδιώτης όλα. Ναι. Ωραία. Όταν λοιπόν του αρνήθηκα... Κοντά στην ηλικία σου αυτός? Λίγο μεγαλύτερος. Ωραία πράγματα δηλαδή, συμβατά. Ναι, ναι, και στον περίγυρό μας φαινόμασταν το ταιριαστό, το τέλειο ζευγάρι. Okay. Ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν λοιπόν ήρθε η συζήτηση για να το επισημοποιήσουμε και του αρνήθηκα, όχι ότι δεν ήθελα. Ήθελα, αλλά όχι την δεδομένη στιγμή. Ναι. Είχα άλλες προτεραιότητες. Ήθελε επισημοποίηση αυτός. Ναι. Τι ηλικία έχεις εσύ? 25 είμαι τώρα. Είσαι τώρα 25? Ναι. Και τότε πόσο ήσουνε? 21-22. Α, και ήθελε επισημοποίηση τα 21. Δεν ήθελες εσύ όμως, Όχι βέβαια. Μάλιστα. Ούτε τώρα θέλω. Αλλά... Εκεί στράβωσε που εσύ του αρνήθηκες την επισημοποίηση. Ναι. Βασικά άλλαξαν πολλά. Ήταν πολύ έξυπνος. Το πήγαινε δηλαδή... Άρχισε και με απομάκρυνε από το περιγυρό μου, από τις φίλες μου. Είμαστε, ας πούμε, 6 κολλητές. Άρχισε και τις έβλεπα μία φορά τη βδομάδα και αν. Ζήλευε αυτός, Πάρα πολύ. Βγαίναμε έξω, μπορεί να ερχότανε.
ξαφνικά, και αν δεν έρχονταν εκείνος, για να μην φανεί ότι με ελέγχει, έστελνε φίλους του. Να δει ότι είμαι εκεί. Α, έστειλε για να δει τι παίζει, ε. Ναι, αυτό είναι το πιο... Το light. Το light. Μπορεί, ας πούμε, να βγαίναμε για ποτό, ζευγάρια, και να βάζει ένα λίγο, ας πούμε, στα αγόρια, να βάλουμε τα κορίτσια από εδώ, έτσι ώστε να βλέπουν τοίχο. Α. Μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, στο μπάνιο, να με έπαιρνε από πίσω, να λέει δύο λεπτά άργησε, Κατερίνα, πού είναι. Να σου πω, ρε Κατερίνα μου, του είχες δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα τέτοιο? Όχι, όχι, όχι. Είχε δει, ας πούμε, εκδηλώσει θαυμασμού για σένα, περίεργες και είχε σαλτάρει? Όχι, και... όχι, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μου, επειδή είχα πει ότι θέμα με αυτόν τον άνθρωπο και τέλος, είναι μέχρι να πω ότι έχω σχέση. Αν το πω, είναι τέλος εκεί. Ήμουνα δουλειά, σπουδές, γιατί τότε σπούδαζα στο θέατρο και στο χορό. Και στη Γαλλική ήμουνα σχολές, σπίτι, δουλειά, αυτό. Και μαζί του. Μάλιστα. Αλλά αυτός τράβαγε ζόρι, τρελό και ζήλευε πάρα πολύ ο τύπος. Σε βαθμό μου λες ή να έρχεται για να τσεκάρει εκεί που πίνεις καφέ με τις φίλες σου ο ίδιος, ή να στέλνει τραβεριτζίδες δικούς του για να κάνουν ρεπεράζ στο χώρο. Ναι. Και την ίδια στιγμή όταν πήγαινες εσύ ακόμα και στο Βεσέ να πούμε για πάρτι σου, αυτός έψαχνε να δει τι κάνεις εσύ. Ναι. Χωρίς όλα αυτά να του έχεις δώσει εσύ δικαίωμα κανένα. Όχι. Μας, εσύ είχες κάνει ρεπορτάζ για αυτό να δεις τι παίζει, μήπως ο άνθρωπος ήταν, ας πούμε, είχε θέματα κτλ. Όχι. Αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι τελικά την ειλικρίνεια δεν τη θέλουν πολύ. Οι άνθρωποι γενικά. Τον πλήγωσε ή τον ευρίασε, μπήκε ο εγωισμός μέσα του και καλά ότι εσύ γιατί δεν με θες. Δεν ήταν άνθρωπος που είχε... Αυτός τράβωσε όταν εσύ του είπες ότι δεν θες να παντρευτείς και να χρησιμοποιήσεις. Και όταν έβλεπε, που είναι πολύ σημαντικό, όταν έβλεπε ότι αρχίζω και... Τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα. Κάτι τέτοιο. Όταν άρχιζα λοιπόν και κυνηγούσα πολύ τα όνειρά μου και ήταν υπέρ μου, αλλά δεν πίστευε τελικά ότι θα τα κατάφερνα, άρχιζε και λέγε, όπα θα τη χάσω. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι άρρωστες σκέψεις όμως, διότι υποτίθεται ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θέλεις να προχωρήσεις τη ζωή του, θέλεις να καταξιωθεί, θέλεις τα όνειρά του να τα κερδίσει, δηλαδή θέλεις να τα καταφέρει. Και είναι μεγάλο λάθος και θέλω να το πω αυτό και σε γυναίκες και σε άντρες όμως. Είναι και σε ερωτικό εντελώς. Εννοείται. Δηλαδή, ότι άλλος δεν θέλει το καλό σου. Βέβαια. Υποτίθεται ότι ο άνθρωπος που σε αγαπά είναι μαζί σου στα όνειρα. Αρρωγός και σε στηρίζει κτλ. Να σου πω τώρα και πώς τελείωσε αυτό το έργο, έκανε και άλλο αυτός. Πάρα πολύ. Για δώσε. Καταρχάς, αυτά ήταν τα light μου, αυτά ήταν τα χαρίσματα. Καταρχάς πρέπει όταν συνειδητοποιούμε, όταν βλέπουμε ότι μια τέτοια κατάσταση καταντάει αρρωστημένο, καλύτερα να φεύγεις από την αρχή. Εγώ έκανα το λάθος και έμεινα. Το πάλεψες, Το πάλεψα. Έλεγα, οκ, το κάνει από αγάπη. Έλεγα, το σκεφτόμουν έτσι. Είχε τύχει να τσακωθούμε και να με κλειδώσει μέσα στο δωμάτιο και να επειδή ήταν, έβγαινες από το παράθυρο και έβγαινες στο δρόμο. Να βγω από το παράθυρο. Να σε κλειδώσει μέσα στο δωμάτιο. Ναι. Για να μην φύγω. Βράδυ. Είχε τύχει να με τραβήξει από το πουκάμισο, να μου το σκίσει και πανικοβλήθηκα εγώ εκείνη τη στιγμή. Έφυγα, έτρεξα και έφυγα έτσι όπως ήμουνα. Ξέφυγε το πράγμα τελείως πια. Ναι. Είχε τύχει πάνω στη μηχανή να είμαστε στην Εθνική και επειδή μία παρέα αγοριών είπε τέλος πάντων, δεν είπε κάτι χυδαίο. Και επειδή το είπανε, τους πραγματικά τρέχαμε με ελιγκιώδη ταχύτητα. Ναι. Δηλαδή κάτι να γινότανε. Δηλαδή στην πέση να έπεσε κάποιος από αυτούς που ήταν στην μηχανή. Ναι, ναι. Και στράβωσε ο δικός και τους πήρε από πίσω και έτρεχε. Ναι, και καλά να στραβώσει με αυτούς. Μετά τα ακούγα κι εγώ. Υπήρχε δηλαδή λεκτική βία. Βία να σηκώσει χέρι, δεν υπήρχε περίπτωση, θα του το κόβα. Ναι, απλώς και αυτό δεν ήταν λίγο που έκανε. Όχι. Το κλείδωμα που μου λέει στο δωμάτιο. Μα για άνθρωπο που μπορεί όχι. Να έχει και ψήγμα κλειστοφοβική, ας πούμε, γενικότερα. Εν τω μεταξύ, το αστείο ήταν ότι δεν είχε κάτι να ζηλέψει από μένα. Δηλαδή ήταν και πολύ εμφανίσιμος. Μάλλον θα είχε να ζηλέψει, διότι δεν είχε αυτοπεποίθηση ο τύπος. Έτσι φαίνεται. Τι να το κάνεις, να είσαι εμφανίσιμος και να είσαι ωραίος κτλ. Και να μην έχεις αυτοπεποίθηση. Και βλέπεις κάτι τέρατα να πούμε, τα οποία είναι αυτοπεποιθησάτα. Έλα μου, και λες είναι πάρα πολύ γοητευτικά. Συμφωνείτε, κορίτσια. Ναι. Και βλέπεις ωραίους και είναι χάλια. Ένιωθε μάλλον ότι του έπαιρνα τα ενία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί... Πόσο καιρό διήρκησε η σχέση? 1,5 χρόνο περίπου. Α, το πήγες 1,5 χρόνο. Ναι, περίπου. Αλλά δεν τελείωσε.
Ήταν, ας πούμε, τότε είχα πρόβλημα και με το προφίλ μου. Και δεν ήταν ότι ήταν το νομαρ... Με το προφίλ σου. Με τα προφίλ που έχουμε την... στο ίντερνετ. Α, στα social. Σας... Ναι. Ξέρω, εγώ και εγώ με τα προφίλ μου μερικές φορές έχω... Μπερδεύομαι με τα και προφίλ. Καλά, γιατί απάντησες, θα το δεχόμουν. Αλλά, γιατί σου στέλνει. Με ρωτάς γιατί μου στέλνει. Είναι παράλογο. Ή να ψάχνει τα κινητά κρυφά. Να του λες, έψαξες το κινητό μου. Όχι, εγώ δεν έκανα τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Αλλά δεν τελείωσε ήρεμα, δηλαδή μετά είχαμε... Μου έστενε ραβασάκια απειλητικά. Όταν έβλεπε, στην αρχή έκανε κινήσεις πολύ ωραίες, για να με ξαναφέρει πίσω, ότι δεν θα ξαναγίνει. Καταλάβαινε αυτό. Ότι γινόταν ναι. Ρόμπα και προσπαθούσε να το μαζέψει μετά, φαίνεται. Ναι. Και εσύ το πάλεψες, γιατί τα χρέωνες όλα στην αγάπη. Ο τύπος όμως το αγρίεψε πολύ και σε ένα μέσα σου... Μου να καλυτερεύσει, δηλαδή. Κάπου ήταν μπερδεμένος. Ήτανε πάρα πολλά. Ήτανε πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια σχέση κάποιων μηνών που λες, okay, το παλεύει. Όχι, 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 όχι. Εδώ λέμε τώρα για 8 χρόνια μια ζωή, φίλε. Σαφέστατα. Και δρομολογικές πράγματα. Δηλαδή το πήγαινε για να το πάει έτσι στο κρυφό, δηλαδή δεν βγάζει αυτό. Κάποια στιγμή βγαίνει και στην επιφάνεια. Αργά ή γρήγορα, θεωρώ. Να σου πω, η σχέση δική σας, η ερωτική σχέση, mm-hmm. ήταν okay. Ναι. Όλος περίεργος. Φυσιολογικότατη. Μάλιστα. Εντάξει, παίζει αυτό. Ναι. Αλλά αισθάνθηκες προδομένη εσύ. Ναι, μετά που το έμαθα θεωρώ πως ναι. Καταθρηματισμένη, ψυχολογικά πεσμένη. Ήθελα και δεν ήθελα να το πιστέψω. Θεώρησα ότι ήθελε και εκείνος κάπου να τα βρει με τον εαυτό του. Ίσως, εντάξει, δεν είμαι και ψυχολόγος βέβαια. Που έπρεπε να επισκεφτώ σαφέστατα μετά έναν ψυχολόγο για να γίνω εγώ. Βέβαια. Σε έριξε γιατί... για πολλούς λόγους. Δηλαδή δεν είναι ένας ο λόγος. Δεν είναι ότι εξαπατήθηκε σε επίπεδο ερωτικό. Εξαπατήθηκε σε επίπεδο ανθρώπινο. Και σαν γυναίκα και μόνο. Και σαν άνθρωπο. Ακριβώς. Έχεις επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, είσαι 8 χρόνια μαζί. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο για αυτό που είναι και τελικά είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ή μάλλον είναι ο ίδιος με κάτι ακόμα το οποίο κάνει διαφορά όμως. Ηθοποιώ. Ηθοποιώ, ναι, και εγώ. Αισθάνθηκα πάρα πολύ, έτσι, παραγωνισμένη δηλαδή, δίπλα του ότι... Και καλά ότι ήρθα δίπλα του ως τι, τελικά τι ήμουνα. Α, μπήκες και στην κρίση μήπως εκμεταλλεύεται για την εικόνα του. Για την εικόνα του. Mm. Μόνο γι' αυτό. Για κάτι άλλο όχι, αλλά πέρασαν σαν νερό και όπως αντιλαμβάνεσαι ότι περνάνε... Όχι μέρες, εδώ βλέπεις μήνες και τα χρόνια σαν νερό και έτσι έχοντας και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της σχέσης. Φτάνει σε ένα σημείο που έρχεται και λες πέρασαν τόσα χρόνια και το ανακάλυψα τώρα. Δηλαδή το έκρυβε πάρα πολύ καλά. Και επειδή δεν είμαι και από τους ανθρώπους που τελικά ψάχνομαι. Σου ήρθε μπαμ. Κυρία Εύα, συμβαίνει αυτό και αυτό. Σε ένα μήνυμα. Μετά λέω όχι, ναι, όχι. Ίσως να είναι ψέματα, ίσως. Θα μπορούσε ίσως αυτό που πήγες να μου πεις πριν. Να μου το έλεγε από την αρχή. Θεωρώ ότι η ειλικρίνεια δεν βλάπτει πολλές φορές. Δηλαδή, Σόνι και Ντέ δεν είμαστε... Η αλήθεια είναι το μόνο σίγουρο ότι... Και οι άνθρωποι ότι μπορεί να έλεγα πόπο και να οριόμουν και... Δηλαδή, πες το. Απλώς θα σου έδινε την ευκαιρία να... ξέρεις κι εσύ αν θέλεις να είναι επιλογή σου ή όχι αυτό. Σαφέστατα. Δηλαδή... Ή το δρομολογώ γιατί το βλέπω έτσι. Θετικά ή αρνητικά. Γουστάρετε τη σχέση. Ή αυτό ακριβώς. Να σχέση κανονικά και να αποδεχτείτε τη φύση. Και να είναι λιγότερος ο πόνος. Δεν ήταν τόσο πολύ ο πόνος. Δηλαδή, αισθάνθηκα μετά και μαχαιριά σε μένα ως γυναίκα που ήθελα να είμαι, να έχω έναν γνήσιο άντρα δίπλα μου, τον οποίο δεν είχα. Το οποίο δεν τον κάνει μη γνήσιο άντρα το γεγονός ότι μπορεί να έχει ομοφιλοφιλές σχέσεις, αλλά το γεγονός ότι δεν σου εξηγήθηκε στα ίσα. Ακριβώς. Σκέφτηκες έτσι ή σκέφτομαι παραπάνω. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Φαντάζομαι αυτό θα σκεφτόμουν στη θέση σου. Λες, φίλε, οκ, okay, το πας στο γράμμα, εξηγέσαι έτσι, αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Πες το μας όμως, να το ξέρουμε. Και αν είμαστε μέσα, είμαστε μέσα. Αν δεν είμαστε, δεν είμαστε. Και σωστό. Πάλι φίλοι είμαστε και αγαπημένοι. Σωστό. Αλλά είναι αγριάδα γιατί είναι αγριάδα ανθρώπινη αυτή. Και είναι πολλά τα χρόνια τα οποία ήταν η σχέση, ας πούμε, διήρξη η σχέση. Ναι, ναι, ακριβώς. Πώς αντέδρασες, Εύα? Καλά, εκτός το ότι χώρισε, αυτό ήταν, ναι. Εννοείται, αυτονόητο. Έπεσα πάρα πολύ ψυχολογικά. Ή το πήρες μέσα σου και...
Το πήρα πάρα πολύ άσχημα μέσα μου. Ναι. Είχα επιπτώσεις και στα κιλά μου και στη ζωή μου όσο αφορά τις... Ναι. Έπρεπε να κάνω αρκετές συνεδρίες. Γιατί εγώ θυμάμαι μια εποχή, εσύ είχες ένα πικ στη δουλειά, πολύ δυνατό. Ήσουν μια φωνή που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και τα τραγούδια σου και ήσουν αποδεκτή από αρκετούς, από όλους τα είδη της μουσικής, τέλος πάντων, στην πιάτσα. Και μήπως αυτό ήταν και ο λόγος που μετά έκανες μια εξαφάνα, ναι, σε έριξε ευκολικά. Ακριβώς. Κοίταξε, γενικά, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια, είμαι ένας άνθρωπος δοτικός. Είμαι ένας άνθρωπος που γενικά δίνομαι στους ανθρώπους. Ή να το πω έτσι πολύ απλά, είμαι ανοιχτό βιβλίο εγώ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Γενικά και στις προσωπικές μου σχέσεις και στη δουλειά μου. Δεν κρατάω κάτι γιατί θέλω να κοιμάμαι ήσυχη τη συνείδησή μου. Κάποιοι άνθρωποι κρύβονται. Πρέπει να κρύβουμε πράγματα όμως, να κρύβουμε αυτά που πρέπει. Όσο αφορά όμως τη σχέση μας, τις προσωπικές μας σχέσεις, είναι καλό να είμαστε ειλικρινείς. Όμως. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι το μόνο πράγμα που σώσει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Και αυτό με έριξε πάρα πολύ, ναι, γιατί ενώ ας πούμε φορτσάριζα αυτό που λες εσύ και πήγαινα καλά στη δουλειά μου, να ξυπνήσω, να υπάρχει μια ενέργεια κλπ. Μπαμ, πέφτει ένα πράγμα και λέω, είναι δυνατόν σαν και αυτό που βλέπουμε δηλαδή στις ταινίες. Τη ζωμία, δεκάτη εντολή. Δεν θέλω να φανεί ας πούμε υπερβολή. Και δεν ήταν αγριάδα από μεριά του, γιατί κάποια στιγμή κατάφερα δηλαδή να το πω. Και λέει ας πούμε, okay. Τι okay, δηλαδή πες το από πριν. Το okay τι είναι, γιατί δεν μας άρεσαν τα φασόλια και μας πείραζαν, ναι, ενώ τώρα δεν μας πειράζουν. Μάλιστα, προσπάθησε να το υποβαθμίσει. Ναι. Έλα γατούλα, έλα. Έλα γατούλα. Έχουμε και τη γατούλα μας εδώ. Να σου πω κάτι, Εύα μου. Και το μάζεψες μετά εσύ, το πάλεψες, το έφερες στα ίσα του, σου δημιούργησε αυτό το πράγμα και μια καχυποψία απέναντι σε άλλους άντρες και άλλες σχέσεις μετά. Άφησε δηλαδή κουσουράκι ή το έχεις καθαρίσει, okay. Ευτυχώς από κάποιες συνεδρίες. Ναι, α, το πήγες με συνεδρία. Βεβαίως, ναι. Που καλό είναι σε κάποιες περιπτώσεις να βρίσκουμε όχι μόνο επιστήμονες και ανθρώπους για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Να καταλάβουμε για να έρθω σε μία επαφή μαζί σου, με τους φίλους μου, με τη δουλειά μου κλπ. Βρέθηκε, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, ένας άνθρωπος έχουμε στη ζωή άνθρωπο μου. Καλέ, μίλα ρε εσύ, Εύα! Έχουμε άνθρωπο, οκ. Okay. Πόσο καιρό? 7 χρόνια. Στα 8 θα φανεί. Όχι. Του χρόνου πρώτο Θεό, σε περιμένω εδώ, να δούμε... Όχι, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός γιατί ξέρει τα πάντα για μένα. Όχι, δεν είναι. Ωραία, μπορεί να πάω ελεύθερο. Μας παρακολουθεί κανονικά. Να σου πω. Είναι γλυκύτατος. Είσαι γουστάρετε. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και πραγματικά έτσι θα το πω και εγώ λαϊκά τον γουστάρω, γιατί είναι ένα πολύ ειλικρινές άτομο. Και το είδε με πολύ φροντίδα. Με ακούει, με παρακολουθεί. Κατανόηση. Τρυφερότητα. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια... Γιατί και εσύ είσαι πολύ ειλικρινές άτομο. Και το αποδεικνύεις ερχόμενη στον αέρα ζωντανά μια τηλεόραση να πεις κάτι το οποίο θα μπορούσες να έχεις κρύψει μια χαρά, θα μπορούσες να έχεις ταμπού γι' αυτό και να το έχεις, τέλος πάντων, να το έχεις κρύψει από το κοινό, γιατί έχεις και ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε γουστάρουν, ναι, σε καλλιτέχνα, ναι, ναι, κλπ. Θα μπορούσες να το έχεις ψιλοτουμπεκιάσει, να πούμε, να μην υπάρχει και να κάνεις την καταχαρούμενη. Το ζήσες, το βίωσες, το επικοινωνείς. Και αυτό μόνο, ναι, για καλό, ναι, είναι. Δόξα τω Θεώ. Άρα λοιπόν είσαι ειλικρινής, σου ταιριάζει να έχεις έναν ειλικρινή άντρα δίπλα σου. Ναι, ναι. Και ελπίζω να κλείσει η οχταετία καλά και να συνεχίσει και να προχωρήσει. Και εγώ το εύχομαι. Ωραία. Και πάω να μάθω τι έχει κάνει αυτό το κορίτσι. Το λένε Χρύσα και είναι 43 χρόνων. Για να περάσεις παρακαλώ. Για να δούμε πώς ξηγήθηκε η Χρύσα. Γι' αυτό έχει χτυπήσει το 20 χρόνια νεότερο. Καλησπέρα. Εντάξει. Νομιμοποίησε. Βεβαίως. Μπορείτε να με φανταστείτε με ένα μεγαλύτερο. Μπορείτε να με φανταστείτε με ένα